Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ο ΑΠΟΕΛ, πρωταθλητής του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 2018-2019. Η ομάδα του ΑΠΟΕΛ, πρωταθλήτρια για 7η συνεχή χρονιά, καταγράφοντας ιστορικό γεγονός, 28ο τρόπαιο πρωτάθλημα για την ομάδα του ΑΠΟΕΛ. Είμαστε στην εκπομπή «Ώρα για μπάλα», αφιερωμένη στους πρωταθλητές. Θα έχουμε και τον πρόεδρο της εταιρείας ΑΠΟΕΛ Ποδόσφαιρο Λίμιτεντ, τον κύριο Πρόδρομο Πετρίδη. Είναι ήδη εδώ μαζί μας στο στούντιο. Καλησπέρα σας, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου. Χριστός Ανέστη να πούμε στους φίλους. Χριστός Ανέστη σε όλους, χρονιά πολλά. Ναι, έχουμε να πούμε πάρα πολλά με τον πρόεδρο. Δίκαια πρωταθλητής, έλεγα το ΑΠΟΕΛ. Όταν κερδίσεις τον αντίπαλο σου 4 φορές, νομίζω ότι είναι περιττό να πεις οτιδήποτε, έτσι. Νομίζω είναι από τα πρωταθλήματα των τελευταίων χρόνων που δεν χωράει αφιβολία το ΑΠΟΕΛ. Είναι δίκαια πρωταθλητής. Αλλά νομίζω ότι έχουν παραδεχθεί και το έχουν σεβαστεί όλοι αυτό. Είναι ξεκάθαρο δηλαδή. Πάμε να δούμε τις κάρτες αγωνιστικής όπως έχουν πλέον διαμορφωθεί. 30η αγωνιστική, δύο πλέον αγωνιστικές πριν το τέλος του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ 18-19. Ο ΑΠΟΕΛ πρωταθλητής στην πρώτη θέση, βεβαίως. Να δούμε τα αποτελέσματα. ΑΕΛ Ομόνια 3-2, ΑΠΟΕΛ Απόλλωνας 3-0, ΑΕΚ Νέα Σαλαμίνα 1-1, Ένωση Νέων Παραλιμνίου Ερμής 4-1, Ανόρθωση Πάφος 1-1 και Δόξα Αλκή 0-1, θέτοντας ακόμη περισσότερο ενδιαφέρον για το ποια ομάδα θα ακολουθήσει τον Ερμή σε διαβάθμιση. Βαθμολογία ΑΠΟΕΛ πρωταθλητής με 64, Απόλλωνας 58, η ΑΕΚ στην τρίτη θέση 56 και εκεί θα παιχτεί κατά πόσο ποια ομάδα θα βρεθεί στη δεύτερη θέση. ΑΕΛ 52 τέταρτη, Νέα Σαλαμίνα 41 στην πέμπτη θέση, Ομόνια έκτη με 36. Η Ανόρθωση 7η με 41, Πάφος 35, Αλκή 32, ισοβαθμή στη 10η θέση η Δόξα με την Ένωση Νέων Παραλιμνίου με 29 βαθμούς και ο Ερμής Ουραγός ήδη στη διαβάθμιση δεύτερη κατηγορία με 13 βαθμούς. Επόμενη αγωνιστική Ομόνια ΑΠΟΕΛ, ΑΕΛ Νέα Σαλαμίνα, Απόλλωνας ΑΕΚ, Αλκή Ανόρθωση, Πάφος Ένωση Νέων Παραλιμνίου, Δόξα Ερμής. Και στον πίνακα τον σκόρερ, μετά από τα τελευταία γκολ που έχουμε δει την τελευταία αγωνιστική, Τρισκόφσκι 15, ο Ιβάν Τρισκόφσκι είναι τραυματίας και θα χάσει πλέον το επόμενο της χρονιάς. Ο Νέμετς στα 15 εξίσου, Μωράης 13, Χουράδο και Σαντίκ με 12, Φαγούντο Περέιρα 11 και ο Τιάκο της Νέας Σαλαμίνας με 10. Να πάμε ευθύς αμέσως στον διαγωνισμό μας, ο οποίος τρέχει από την αρχή της χρονιάς, όπως πάντα εδώ με τον Ανδρέα. Ανδρέα, καλησπέρα. Χρονιά πολλά. Καλησπέρα, παιδιά. Χρονιά πολλά και στους δύο. Χρονιά πολλά και εγώ με τη σειρά μου. Λοιπόν, είχαμε κάτι το ιδιαίτερο σήμερα, όπως είχαμε προαναγγείλει. Ήταν η κλήρωση για τα μεγάλα δώρα. Όταν λέμε μεγάλα δώρα, εννοούμε προφανώς τα δύο πακέτα για τους τελικούς του Champions League. Και άρα σήμερα θα ανακοινώσουμε τους δύο νικητές. Είναι εύκολο να παίζει και το πρόμο στο οθόνη για να ανακοινώσουμε στη συνέχεια τα αποτελέσματα. Οι οποίοι δύο νικητές τι κερδίζουν, Ανδρέα? Λοιπόν, οι δύο νικητές κερδίζουν το εξής. Είναι μαζί με ένα άτομο της επιλογής τους, ένα σύντροφο που θέλουν. Θα ταξιδέψουν στη Μαδρίτη και στο Μπακού, Champions League και Europa League. Αντίστοιχος. Με πληρωμένο το εισιτήριο για να πάνε, πληρωμένο το ξενοδοχείο που θα διαμείνουν και πληρωμένα όλες οι μεταφορές από και προς το γήπεδο και γενικότερα. Μάλιστα. Λοιπόν, τα αναφέραμε λοιπόν Μαδρίτη και Μπακού. Περιλαμβάνει δύο αεροπορικά εισιτήρια μέτρη επιστροφής, διαμονή για δύο βράδια σε ξενοδοχείο 4 αστέρων, εισιτήρια σε προνομιούχα θέση στο γήπεδο και μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο στο εξωτερικό, το ξενοδοχείο και στο γήπεδο. Αυτό όλο το πακέτο ήταν σήμερα η κλήρωση. Έχουμε την άδεια να το ανακοινώσουμε καθώς έγιναν γνωστοί. Ωραία. Και το κέρδισαν. Για το ο συνδρομητής του Supervision Super Pack που κέρδισε το πακέτο για τον τελικό του Champions League που θα γίνει στη Μαδρίτη είναι ο Σωτήρης Νικολάου. Σωτήρης Νικολάου, μάλιστα. Συγχαρούμε λοιπόν για αυτό το πολύ μεγάλο δώρο που κέρδισε. Ενώ ο αντίστοιχος νικητής για το Europa League συνδρομητής του Supervision Super Pack είναι ο Πέτρος Πετρίδης. Να τον συγχαρούμε και αυτόν. Είπαμε τα στοιχεία για τον Μπακού του Ατζερμπαϊτζάν την Τετάρτη 29 Μαΐου, ο τελικός του Europa League. Και οι δύο τελικοί αποκλειστικά και ζωντανά, να θυμίσω πάντα, στην Sita Vision. Τέλεια, λοιπόν, στα γρήγορα, να περάσουμε και στα social media. Μαζέψαμε στα γρήγορα, καθώς είναι αφιερωμένη η εκπομπή σήμερα στον ΑΠΟΕΛ. Ξεκινάω με τον Ρώμο που έγραψε πρωταθλητές 2018-2019. Ο Γκουσάβο Μαντούκα ευχήθηκε από τη δική του μεριά. Συγχαρητήρια από ΑΠΟΕΛ για τον 28ο τίτλο. Είμαι περήφανος που ήμουν μέρος της ιστορίας σου. Δεν ξεχνάει ο Μαντούκα ποτέ το ΑΠΟΕΛ. Ακριβώς.
Συγνωρίζεις καλά. Λοιπόν, μαντέψε ποιος είναι ο πρωταθλητής 7η σερή φορά, ο επίσημος Αποέλ που έχει τη σημασία του. Λούκα Σόουζα, ευχαριστώ τον Θεό, στη γνωστή του επίκληση προσταθία. Ο Μερκής έκανε μια σημαντική τοποθέτηση και για την κάρτα οπαδού και πάρα πολλά άλλα. Είπε ότι έτσι αποφάσισα χωρίς κάποιοι να ρωτήσουν εμάς τους πρωταγωνιστές. Είναι σημαντικότεροι των αυτών που έγραψε στις ατάκες του. Λοιπόν, ο Λορέζο Βεσίλειο ευχήθηκε και αυτός να καλή επιτυχία. Κάθε καλό, μάλλον, για την επιτυχία αυτή που στάρωσε την φωτογραφία των, με τον Βάτερμαν. Ο πρωταγωνιστής εκ των πρωταγωνιστών του Αποέλ, MVP του πρωταθλήματος. Μπορούμε να το πούμε αυτό. Όταν ο Θεός είναι μαζί μας, κανείς δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Τόμας Δε Βισέντι, πολύ χαρούμενος για αυτό το επίτευγμα. Κασίνη και αυτός χαρούμενος προστάροντας τη φωτογραφία από το ματς. Μποϊ Βάτερμαν προστάροντας απλώς ένα emoji με το τρόπαιο. Φαγκινέτη πρωταθλητές. Ο Νούνο Μωράης δεν έδειξε κάτι για το πρωτάθλημα. Φιέρωσε την χθεσινό του post την μέρα της μητέρας που γιορτάζεται στο εξωτερικό. Άρα. Στα γρήγορα, ο Νικόλας Ιωάννου πειράζει στο πάρτι που ακολουθήσαμε πιο περισσότερο ο πρόεδρος για τον κορυφαίο χορευτή και το πρώτο του γιου του Γιώργου Εφραίμ, όπως μας έγραψε ο ίδιος. Τέλεια. Αυτά, παιδιά, θα τα πούμε και στη συνέχεια. Πολύ ωραία. Θα πούμε αρκετά σήμερα. Ας υποδεχτούμε πλέον τον κύριο Πρόδρομο Πετρίδη που είναι εδώ μαζί μας. Πρόεδρε, καλώς όρισες. Ευχαριστώ. Πολύ πολλά. Καλώς όρισες. Εμείς θα αφήσουμε τον κόσμο για πάρα πολύ λίγο να πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μαζί με κύριο Πρόδρομο Πετρίδη. Λοιπόν, εδώ και πάλι μαζί με κύριο Πρόδρομο Πετρίδη. Πρόεδρε, συγχαρητήρια. Μια τεράστια χρονιά, απόλυτα πετυχημένη. Ένα πρώτο σχολείο. Ευχαριστώ για τα συγχαρητήρια. Όπως έχω πει και σε προηγούμενες δηλώσεις, τα συγχαρητήρια αξίζουν στους κύριους συντελεστές. Εμείς απλώς διηγούμε, που είναι ένα τεράστιο κομμάτι, αλλά εκείνοι που αγωνίζονται και το τεχνικό team αξίζουν τα συγχαρητήρια. Ήταν μια πάρα πολύ περίεργη χρονιά που δεν ήμασταν συνηθισμένοι να αντιμετωπίζουμε και κάποιο είδους οικονομικού προβλήματος, το οποίο είχαμε να αντιμετωπίσουμε φέτος με τον αποκλεισμό μας από τους ομίλους της Ευρώπης. Ήταν η πιο δύσκολη στιγμή της δεύτερης μου θητείας, αν θέλετε, της δεύτερης πενταετίας που συνεχίζουμε τώρα, που έπρεπε να βρούμε τις λύσεις εκείνες, γνωρίζοντας από τις 30 Αυγούστου ότι περί τα τέλη Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου θα ξεκινούσαμε να έχουμε πρόβλημα ρευστότητας. Ευτυχώς σταθήκαμε όλοι σαν εταιρεία, διότι το ΑΠΕ πλέον είναι ποδοσφαιρική εταιρεία σαν επιχείρηση, το προσωπικό της εταιρείας, το Διοικητικό Συμβούλιο ενωμένο, μονιασμένο, με σκοπό να πετύχουμε το στόχο μας που ήταν να φέρουμε μέχρι σήμερα το ΑΠΟΕΛ χωρίς να επηρεαστεί σε προβλήματα. Πάντως, Πρόεδρε, η αλήθεια είναι ότι αυτή η κρίση πάντοτε τη βρίσκεται μπροστά σας. Εμένα τι μου κάνει εντύπωση είναι ότι πάντα βγαίνει ο Πρόδρομος Πετρίδης μπροστά με σιγουριά και λέει ότι το πρωτάθλημα θα το πάρουμε εμείς φέτος. Κοιτάξτε, φέτος το είπα επανελειμμένος στις τελευταίες αγωνιστικές που είδα την ομάδα ότι υπήρχε μία έτσι καθίζηση αγωνιστική ή δεν έπαιρνε το αποτέλεσμα. Έστω και αν έπρεπε να το πάρουμε, ιδίως το πρώτο τελευταίο παιχνίδι με την ΑΕΚ που δικαιόμασταν την νίκη και δεν την πήραμε. Όμως, επειδή ζω καθημερινά το προπονητικό κέντρο, τη δουλειά που γίνεται εκεί, το ρόστερ που είχα πει από το παιχνίδι της Αστάνας, όταν με ρωτήσαν κάποιοι δημοσιογράφοι ότι φέτος υπάρχει το καλύτερο ρόστερ και το πληρέστερο ρόστερ και κάποιοι προέτρεξαν να ειρωνευτούν, αποδείχτηκε ότι στο τέλος υπήρχε το ρόστερ και υπάρχει το ρόστερ του ΑΠΟΕΛ, που και προσωπική μου άποψη, αλλά και των προπονητών που εργάζονται τόσα χρόνια εκεί, που βλέπουν τι γίνεται, υπάρχει ποιότητα στο ΑΠΟΕΛ και αρκετών αριθμών παιχτών. Μου δίνετε μια βάσα, Πρόεδρε. Αυτό το ρόστερ, που ισχυρίζεστε ότι είναι ποιοτικό, και είναι ποιοτικό, το επιβεβαιώνω, με τον νεαρό της ηλικίας όμως, είναι έτοιμο για ομιλούς. Δηλαδή, καταλάβετε εννοώ. Αυτό κατηγορήθηκε και ο προπονητής μας, γιατί σε κάποιους αγώνες ή επέμενε σε κάποιες, να το πω σε εισαγωγικά μονές, ότι χρησιμοποιά τους νεαρούς παίκτες που φέραμε και
δεν μπορούν να ανταποκριθούν σε κρίσιμα παιχνίδια. Το αποτέλεσμα μίλησε. Mm-hmm. Χωρίς να θέλω να πω οτιδήποτε. Γιατί χρησιμοποιά και τον Μωραής που είναι 35-36 χρονών, χρησιμοποιά και τον Βιντιγκάλ που είναι 19 χρονών, που νομίζω αφήνει άριστες εντυπώσεις. Στηρίχθηκε σε δύο παίκτες βασικά επιθετικά, τον Νταμάρη που για πρώτη φορά βγαίνει από τη χώρα του και όπως έχετε πει είναι ο MVP του προαθλήματος, σε έναν Ναντέλ που βιαστήκαμε αρκετοί να το διαγράψουμε. Σωστά. Γιατί χρησιμοποιόταν σε λαθασμένη θέση προηγουμένως. Εντάξει, υπάρχουν προπονητές της Κερκίδας πάρα πολύ. Σωστό. Όλοι. Όλοι είμαστε. Όλοι, συμπεριλαμβανομένοι του εαυτού μου. Δεν, αλλά είναι ένα επίτευγμα αυτό που πετύχαμε φέτος. Μειώσαμε το χρόνο μέσο όρο ηλικίας. Επενδύσαμε σε κάποιους ποδοσφαιριστές και φέραμε με αξία πλέον της ομάδας του ΑΠΟΕΛ. Έχει γίνει μεταπολιτική αξία ποδοσφαιριστών και το ΑΠΟΕΛ πλέον είναι σε ένα άλλο σκαλοπάτι το οποίο μπορεί πλέον να εμπορεύεται και παίχτες. Δηλαδή, το συζητήσουμε αυτό μεγάλο κομμάτι. Κάναμε ήδη πωλήσεις και θα κάνουμε πωλήσεις. Όπως και θα κάνουμε και αγορές. Πώς προετοιμαστήκατε για το παιχνίδι με τον ΑΠΟΕΛ, πρόεδρε? Να σας πω την αλήθεια, το φοβόμουν πολύ το παιχνίδι. Παρόλο που πίστευα στον άνθρωπο μου, ήταν το τέταρτο παιχνίδι στη σειρά που θα έπρεπε να κερδίσουμε και αντιλαμβάνεστε. Αλλά είχα την πίστη στην ομάδα γιατί βλέπω τι γίνεται. Από την άλλη, έβλεπα ότι ο Απόλλωνας υπήρξε μια κούραση. Δεν άντεξε στο. Κέρδισε κατά κράτος το ΑΠΟΕΛ το παιχνίδι. Πρωταθλητισμό αυτής της χρονιάς. Ταλαιπωρήθηκε από την Ευρώπη. Εντάξει, αυτά είναι θέματα του Απόλλωνα. Δεν θα κρίνω εγώ τον Απόλλωνα. Εγώ θα κρίνω τη δική μου ομάδα. Να πάμε εμείς κατευθείαν να δούμε το ρεπορτάζ από τον αγώνα και επιστρέφουμε να το κουβεντιάσουμε. Ένα τρομερό πρώτο 45 λεπτό από το ΑΠΟΕΛ στάθηκε αρκετό για να πετύχει αυτό που ήθελε. Να πάρει την νίκη με 3-0 επί του Απόλλωνα και να στεφθεί πανηγυρικά για άλλη μια χρονιά πρωταθλητής Κύπρου. Οι γαλαζοκίτρινοι έραψαν το 28ο αστέρι στη φανέλα τους, ενώ το πιο εκπληκτικό επίτευγμα για το ΑΠΟΕΛ είναι πως κατέκτησε το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα, κάτι που καμία κυπριακή ομάδα δεν έχει καταφέρει στο παρελθόν. 30 λεπτά για το ΑΠΟΕΛ ήταν αρκετά για να κερδίσει τον αγώνα. Οι γαλαζοκίτρινοι έδειξαν από την έναρξη του παιχνιδιού πως δεν θα άφηναν άλλη μια ευκαιρία να πάει χαμένη. Στο 14, ο Αλτάμαρη παίρνει την μπάλα κάτω από τη σέντρα και ξεκινά την κούρσα. Ο Ντεβινσέντη, γκολ 1-0. Τη δουλειά την κάνει ο Τάμαρη, ο Ντεβινσέντη σκοράρει όμως. Στο 34 ο Απόλλωνας μένει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Ρομπέρς και δύο λεπτά αργότερα ο Μωράης σημειώνει το 13ο του φετινό γκολ. Τώρα εκτελεί ο Μουσαλτάμαρη, δοκάρι, ο Μωράης 2-0. Ο Απόλ παίρνει προβάδισμα 2 τερμάτων, 1 δεκάλεπτο πριν το τέλος του ημιχρόνου. Ο πάρτι τίτλου είχε ξεκινήσει και μέσα αλλά και έξω από το βάση πι. Τον θρίαμβο των πρωταθλητών σφράγισε με εξαιρετικό τέρμα ο Νικόλας Ιωάννου. Που πήρε, έκλεψε πέραν πάλι το Απόλ με τον Ιωάννου να κάνει ωραία κίνηση, να κάνει και το σουτ. Πόπο γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου, γκολ highlight στο παιχνίδι. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Πάολο Τραμεζάν είδε τους παίκτες του να έχουν δύο δοκάρια με τον Αντώνη Διάκολης, αλλά και να χάνουν μερικές σπουδαίες ευκαιρίες για να διευρύνουν ακόμη περισσότερο το σκορ. Κάτι όμως που δεν έγινε. Φυσικά αυτό σε καμία περίπτωση δεν ενόχλησε, αφού ο μεγάλος στόχος που ήταν η κατάκτηση του τίτλου ήταν γεγονός. Είναι μια πολύ καλή μέρα για μας. Ξέραμε ότι θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι. We know that when we play against the Poland, it's very hard game. Θα ήταν και περισσότερο από ένα απλό παιχνίδι. Γι' αυτό είμαστε πολύ χαρούμενοι που τελειώσαμε σήμερα. Θέλω να πω ένα ευχαριστώ στους παίχτες μου. Έδειξαν ότι είναι μια ξεχωριστή ομάδα ανθρώπων και παιχτών. Είναι περήφανοι που φέρουν την ομάδα την φανέλα του ΑΠΟΕΛ. Γι' αυτό θέλω να τους συγχαρώ ακόμα μια φορά. Θέλω να δώσω όλα στα χαρτιά μου στο ΑΠΟΕΛ και να χαρακτήσω το πράγμα. Σίγουρα κάποια πράγματα πρέπει να τα φτιάξουμε. Να αναφέρουμε ότι έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις που μας έχει στείλει ο κόσμος για τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ και θα προσπαθήσουμε να ζήξουμε όλες ανεξαιρέτως. Γι' αυτό λίγη υπομονή. Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον πρόεδρο, πολύ σημαντική, όσον αφορά την πολιτική με αυτούς τους νέους παίκτες, με τις συνεργασίες με HM, με ομάδες, σαν φιλοσοφία και σαν πολιτική, η οποία φέρνει και έσοδα με άλλον τρόπο. Είναι ένα. Τι σημαίνει για το ΑΠΟΕΛ, πρόεδρε? Δηλαδή, μετά από τόσα χρόνια μέσα στο ποδοσφαιρικό γίνεστε,
Είναι η δική σας φιλοσοφία προσωπικά αυτή ότι πρέπει να λειτουργήσει η ομάδα του ΑΠΟΕΛ πάνω στη βάση αυτή της φιλοσοφίας? Πέραν αυτού το να φέρουμε από το εξωτερικό καινούριους παίκτες νεαρής ηλικίας, τα τελευταία 4-5 χρόνια έχουμε κάνει και ένα μεγάλο εγχείρημα και στις ακαδημίες μας. Ακόμα δεν έχει αποδώσει να βγάλουμε παίκτες για να έρθουν στην πρώτη ομάδα. Δυστυχώς κάποιοι παίκτες που βγήκαν έχουν φύγει στο εξωτερικό, 3-4. Βλέποντας αυτή την εξέλιξη και με τις διάφορες επαφές που κάναμε είτε στη Βραζιλία, είτε με αυτήν του Νταμάρη στην Ιορδανία, και με άλλες χώρες που συνεργαζόμαστε και έχουμε τους ανθρώπους μας εκεί, έχουμε δώσει εντολή, όπως μας ενδιαφέρει η ηλικία κάτω των 22, list, βίτα, για να μην παίρνει και αριθμό στον A-list της ομάδας, σε συνεργασία με την ομάδα που ανήκει οποιοσδήποτε ποδοσφαιριστής δοθεί στο αποελδανισμό, να εξελίξουμε τον παίκτη αγωνιζόμενος στο ΑΠΟΕΛ και για μεταπωλήσεις, φημιζόμενος δια μέσω της Ευρώπης, και να έχουμε κάποιο μοίρασμα στις μεταπωλήσεις. Μέχρι τώρα πάει αρκετά καλά αυτό το project. Το κάναμε με τον Σελάι, το έχουμε τώρα με τον Νταμάρη, που είναι διαφορετική συμφωνία με τον Νταμάρη. Υπάρχει ένα ποσοστό μεταπούληση στην ομάδα του, πολύ λογικό και μικρό. Όμως ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε ότι θα δώσουμε τον Νταμάρη. Ο πρωταρχικός μας στόχος είναι να μείνει ο Νταμάρη μέχρι και τους ευρωπαϊκούς προκριματικούς. Έχουμε και άλλες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν ενδιαφερθεί από το εξωτερικό. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις για τον Νταμάρη. Κωνσταντίνα, να το συνεχίσω αυτό, διότι είναι πολύ σημαντικό. Πώς αντικρίζουν το ΑΠΟΕΛ οι συνεργάτες σας, δηλαδή πώς σας βλέπουν, με ποια εικόνα σας? Ο Κωνσταντίνος θα το έζησε. Ναι. Πλέον πας να αντιμετωπίζεις ομάδα στην Ευρώπη και το ΑΠΟΕΛ είναι υπολογίσιμο, αναγνωρίσιμο και εκτιμάται σαν ομάδα και για την αγωνιστικότητα του, και για την αγωνιστικότητα του και για την οικονομική του ανταπόκριση που έχει σε όποιες συναλλαγές και αν κάνει με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δεν χρωστάμε ούτε σε παίχτη που αγοράσαμε, ούτε σε οτιδήποτε άλλη συναλλαγή είχαμε με οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Αντιθέτως, έχουμε να πάρουμε ακόμα λεφτά από την πώληση του επεσήλιο. Και πήγα προσωπικά στη Βραζιλία, ξόδεψα χρόνο αρκετό με διάφορους συνεργάτες. Είχαμε άνθρωπο εκεί πριν ένα μήνα, έμεινε άλλες 4 εβδομάδες, παρακολούθησε αρκετά νεαρούς ποδοσφαιριστές που συνομιλούμε αυτή τη στιγμή. Όμως πρέπει να κρατηθεί και έναν balance μεταξύ της ομάδας της πρώτης, η εμπειρία και το νεαρό της ηλικίας που Μάλιστα. θέλουμε να χτίσουμε. Μάλιστα. Πρόεδρε, ο κόσμος ρωτάει εδώ, η φιέστα στον εξώστη πότε θα γίνει? Το Σάββατο που έρχεται, μετά το παιχνίδι της Ομόνιας, θα υπάρξει ο κανονικός πανηγυρισμός στο εξώστη. Μιγαέλ Ποτέ, ερώτηση εδώ και για τον Εσούε, έτσι μια αναφορά. Γιατί έφυγε ο Ποτέ, ο Εσούε, τι έγινε? Ο Ποτέ είχε θέμα δικό του, οικογενειακό, που προτίμησε να φύγει. Ήρθε μετά από τους ευρωπαϊκούς αγώνες που αποκλείσαμε την, δεν κάνω λάθος, την Μπερσίβα, την Ισραηλίτικη ομάδα. Με είδε προσωπικά, ήθελε να φύγει γιατί είχε πρόβλημα με την οικογένειά του. Σεβαστήκαμε το πρόβλημα. Και αφήσαμε τον... Με τον Ενσούε, πώς το διαχειριστήκατε το όλο θέμα? Κοιτάξτε, έκανε ένα παράπτωμα το οποίο ήταν απαράδεκτο. Δηλαδή, δεν θα μπορούσε να ανεχτεί οποιαδήποτε άλλη λύση είχε του προβλήματος. Προπονητή. Είχε επεισόδιο με τον προπονητή μετά από παιχνίδι, το οποίο για μένα ήταν αδικαιολόγητο και η ενέργεια του το επεισόδιο, αλλά και η όλη συμπεριφορά του. Δηλαδή, ουσιαστικά απέκλεισε τον εαυτό του από την ομάδα. Και αν αφήναμε κάτι τέτοιο να περάσει χωρίς αυτού του είδους την τιμωρία, δηλαδή τη διακοπή, τότε δεν ξέρω τι θα μπορούσε να ακολουθήσει στον Αρχάγγελο. Πάντως... Είναι και ένα μήνυμα παρακάτω ότι και ο Ενσούε, ξέρετε πολύ καλά, ότι ήταν ένας από τους πιο σημαντικούς μας παίχτες. Άρα, πρόεδρε, η πειθαρχία είναι το Α και το Μ, έτσι. Ξέρεις, Κωνσταντίνο, με έζησες. Είμαι φίλος, είμαι αδερφός, είμαι πατέρας, αλλά είμαι και εκεί που θα χτυπήσω το χέρι μου,
τελειώνει. Το έζησε. Καταλήγουν τελειωτικό. Ίσως τα βοηθήρια αρκετές φορές. Πρόεδρε, ξέρεις τι σπράττω. Ότι βάζεις τόση πίεση στους συνεργάτες σου που θέλεις να βγάλουν περισσότερο από το 100% και ίσως να είναι και το μυστικό της επιτυχίας σας. Έτσι, έτσι νιώθω εγώ. Κοιτάξτε. Αυτό εισπράττω. Ασχολούμαι. Σχεδόν το 80% του χρόνου μου είναι για την ομάδα. Ο καθένας μπορεί να με κρίνει όπως θέλει. Εγώ ξέρω τι κάνω, το αποτέλεσμα είναι εκεί μετρά, έχω καλούς συνεργάτες, έχουμε καλούς ανθρώπους στην εταιρεία που εργάζονται και στα γραφεία, έχουμε κάνει ένα τρομερό προπονητικό κέντρο που είναι προς τιμή μας που το έχουμε κάνει. Πάρα πολλά λίγες ομάδες στο εξωτερικό μπορούν να κάφονται για τέτοιο προπονητικό κέντρο. Είσαστε ευπρόσδεκτοι οποιαδήποτε στιγμή θέλετε να το επισκεφτείτε. Το έχω επισκεφτεί, είναι φοβερό. Και είναι και ακόμα ένα συν το να φέρεις έναν ποδοσφαιριστή εκεί, να δει ότι είσαι επαγγελματίας, είναι μια επαγγελματική ομάδα, εργάζεται με πρότυπα, με προσωπικό, με γυμναστήρια, με αίθουσες αποθεραπείας, με πισίνες, τα πάντα. Είναι το DNA του προαθλήσμου, Πρόεδρε, το οποίο υπάρχει στα αποδυτήρια και είναι και ένα προϊόν που γεννιέται από την ιστορία της ομάδας. Κωνσταντίνο μου, έρχονται παίχτες από άλλες ομάδες που δεν έχουν πάρει πρωτάθλημα ακόμη, αλλά υπάρχει στο ΑΠΟΕΛ εκείνο που μεταδίδεται και γίνεται προαθλητής. Και μεταλαμβαδεύεται από τους άλλους, Πρόεδρε. Έχω ζήσει, όταν πήγα στην ΑΕΚ, εγώ έφυγα από την Ομόνια, τότε είμαστε, έπαιρναν τα προαθλήματα, εγώ νιώθα, και στη Λίβερ που να πήγαινε, έτσι θα νιώθα. Όταν μπαίνα μέσα σε αποδυτήρια, ήμουν προαθλητής και δεν με ενδιαφέρει ποια ομάδα θα μπαίνα. Mm-hmm. Έτσι νιώθω. Εάν η ψυχολογία του Στέλιου του Μανολά, που είχε 10 χρόνια πάρει πρωτάθλημα, ήταν έτσι κακόμοιρα αυτά όλα. Μόλις πήρε το πρωτάθλημα, έγινε άλλος παίχτης. Ποια ομάδα πιστεύεις, Πρόεδρε, ότι πήγαινε καλά φέτος? Άλλη ομάδα. Στην Κύπρο. Ναι. Εκτός του ΑΒΕΛ. Εντάξει, έκανε καλή πορεία η ΑΕΚ, η ΑΕΛ, ο Απόλλωνας. Αυτές οι τέσσερις ομάδες, νομίζω. Η ΑΕΛ ήταν πρώτη μέχρι πολύ πριν μπούμε στα playoffs. Έκανε καλή πορεία με ένα αρκετά χαμηλό budget, εξ όσου γνωρίζω. Η ΑΕΚ πήγε καλά στην Ευρώπη. Εντάξει. Είναι και το οικοδόμημα. Δεν είναι μόνο να έχει μια καλή ομάδα. Είναι, το ΑΠΟΕΛ έχει πίσω του ιστορία. Έχει πίσω του τον DNA του προαθλητή. Έχει πίσω του τον κόσμο. Έχει πίσω του την εμπειρία. Έχει αγωνιστεί σε μεγάλα γήπεδα. Έχει παραστάσεις από πολύ ψηλό επίπεδο. Πιστεύω ότι το ΑΠΟΕΛ είναι σε άλλο επίπεδο και το αντιμετωπίζουμε όταν πηγαίνουμε στο εξωτερικό. Εγώ πάντως φέτος, Πρόεδρε, κράτησα από τον Τραμεζάνη το γεγονός ότι ήρθε με ένα αμυντικό προσανατολισμό και στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα να άλλαξε το σύστημα, έδωσε την τριάδα, το 3-5-2, το οποίο δεν ανέμενε κανένας και πλέον έδωσε ένα νέο ΑΠΟΕΛ. Είδαμε έναν αναγεννημένο ΑΠΟΕΛ. Να σου πω, ο κύριος Τραμεζάνη όταν ήρθε και μελέτησε πρωτού έρθει, αλλά και το διάστημα μόλις ανάλαβε, είδε ότι το ΑΠΟΕΛ είχε πρόβλημα αμυντικά. Αν θυμάστε το πρώτο παιχνίδι με την ΑΕΛ, 0-0 μέσα στο ΓΑΣΥΠΗ, βελτιώθηκε αμυντικά. Αμέσως από το επόμενο παιχνίδι ξεκίνησε η δίμηνη καλή πορεία του ΑΠΟΕΛ, να πω έτσι, που ανάκαμψε και τους βαθμούς που είχε χάσει, βρήκε το σύστημα που ήθελε να παίζει ο προπονητής και διορθώθηκε και επιθετικά. Τον Ιανουάριο προσπαθήσαμε να ενισχύσουμε την ομάδα με τον καλύτερο τρόπο βάσει των οδηγιών του κυρίου Τέντι και του προπονητικού team. Κάναμε τις μεταγραφές. Βελτιώθηκε ακόμα περισσότερο η ομάδα. Και νομίζω ότι έστω και σε κάποιες επικρίσεις που είχε ο προπονητής μας, όταν καθίσεις και αναλύσει το σκεπτικό του ο κάθε προπονητής, υπάρχουν τα δικαιολογητικά που με τον τρόπο που λειτουργά είτε κατά τη διάρκεια του αγώνα, είτε την χρησιμοποίηση κάποιων δεδομένων ποδοσφαιριστών. Υπάρχει κάποιος Κύπριος ποδοσφαιριστής, μας ρωτάει ένας φίλος εδώ, που θεωρείς ότι είναι ο καλύτερος και θα μπορούσε να παίξει στο ΑΠΟΕΛ? Τώρα, σε άλλη ομάδα. Έχουμε δεν παίζει στο ΑΠΟΕΛ. Ναι, έχουμε ένα-δύο ποδοσφαιριστές νεαρής ηλικίας, τους οποίους μας ενδιαφέρουν και θα προσπαθήσουμε να τους. Αυτή τη στιγμή επιτρέψτε να σας πω. Αγωστή τη Σαλαμίνα, ακούγεται. Είναι ένας από τους υποψήφιους, ναι. Είμαστε σε
κάποιου είδους ανοιχτή συζήτηση με την Νέα Σαλαμίνα. Θα δούμε πώς θα κρίνεται. Έχουν ανταλλάγματα, πρόεδρε. Συγγνώμη. Θα υπάρξουν και ανταλλάγματα. Είναι και ο Χρυσοφόρος. Δεν μπήκαμε σε τέτοια συζήτηση ακόμη. Εμείς θέλαμε να τελειώσει βαθμολογικά το πρωτάθλημα. Γι' αυτό και δεν κάναμε και οποιαδήποτε άλλη κίνηση όσον αφορά το άλλο ποδοσφαιριστή. Θα σας προλάβω αν θα με ρωτούσατε για τον Ομάρ Χάνι, τον Ιορδανό. Και μετά θα προσπαθήσουμε να μπούμε σε πιο βαθιές συζητήσεις για υλοποίηση του οποιοδήποτε μεταγραφικού. Είναι κοντά δηλαδή για τον Χάνι. Κοιτάξτε, είχαμε μιλήσει και με τον ίδιο τον μάνατζερ του ποδοσφαιριστή και με την ομάδα του. Δεν υπήρχε και μεγάλη απόκληση από τους αριθμούς που είμαστε διαθετημένοι να δαπανίσουμε. Οπότε εντάξει. Δηλαδή με την πλευρά του ποδοσφαιριστή έχετε συμφωνήσει, απομένει η πλευρά της ομάδας. Όχι, όχι. Και με την ομάδα σχεδόν τα βρήκαμε. Απλώς θέλουμε να δούμε περισσότερο και τα διαδικαστικά, αλλά και τον αριθμό ποδοσφαιριστών, γιατί πλέον και αυτός είναι κάτω των 19 χρόνων, αλλά ναι. Αγωνίζεται σαν ξένος. Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά. Γιατί... Υπάρχουν ισορροπίες στο ρόστερ. Ισορροπίες, ξένοι. Ναι, ναι. Και στο οικονομικό βεβαίως είναι όλα, θα παίξουν το ρόλο τους. Κοιτάξτε. Επειδή έχει ακουστεί μετά από την ανακοίνωση της ΚΟΠ όσον αφορά το θέμα το οικονομικό και το έλλειμμα του ΑΠΟΕΛ και δεν είναι τίποτε το οποίο εμάς που ζούμε από κοντά και τους μετόχους βασικά τους ξάφνιασε. Το έλλειμμα το είχα πει από πέρσι στη Γενική Συνέλευση, εάν μη γέννητο, μη κακό δεν μπαίναμε σε ομίλους, το έλλειμμα θα κυμαινόταν μεταξύ 5 και 7 εκατομμύρια στο τέλος της σεζόν. 31-12 που κάναμε τους λογαριασμούς της εταιρείας, το έλλειμμα ήταν 5 εκατομμύρια 30 χιλιάδες περίπου. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε. Το γνωρίζαμε και θα έπρεπε να βρούμε τις λύσεις όπως και τις βρήκαμε τις λύσεις. Οπωσδήποτε δεν ήταν αυτός ο σκοπός να έχουμε τέτοιο έλλειμμα. Όμως, ο αποκλεισμός μας από την Ευρώπη, σε οποιαδήποτε χρονιά και αν ετύχαινε, θα ήταν αυτή τη τάξη το έλλειμμα. Και να πω κάτι για να συγκρίνω, χωρίς να θέλω να παρεξηγηθώ με τον οποιονδήποτε. Το 2013, όταν ανάλαβα τη διοίκηση τον Δεκέμβριο, για να βγει η χρονιά τότε, το έλλειμμα ήταν 2,5 εκατομμύρια, συν οι φόροι που χρωστούσαμε, που έγινε ο διακανονισμός, που υπάρχει ο διακανονισμός και τον πληρώνουμε. Όμως το έλλειμμα της χρονιάς τότε ήταν 2,5 εκατομμύρια. Μπαίνοντας στους ομίλους τότε του Europa League, αν θυμάστε καλά, με την τύχη της κλήρωσης. Δηλαδή ναι, και ναι. Τότε, γιατί την κάνω αυτή τη σύγκριση για να πω ότι και τότε το budget του ΑΠΟΕΛ ήταν στα ίδια δεδομένα, που αν δεν έμπαινε σε κάποιο όμιλο, το έλλειμμα στο τέλος της χρονιάς θα ήταν περίπου 5, 6, 7 εκατομμύρια. Το ίδιο είναι και φέτος. Δεν έτυχε να μπούμε στους ευρωπαϊκούς ομίλους. Το έλλειμμα μας, διαφορά, όμως, πρόεδρε. Το έλλειμμα μας είναι. Ναι. Και παίρνουμε και το πρωτάθλημα. Συμφωνούμε. Αλλά μια διαφορά. Πέστε μου. Μετά μπήκε ομάδα σε ομίλους. Εδώ τώρα. Εάν και εφόσον, εάν δεν μπει, τι γίνεται. Επεξεργαζόμαστε διάφορα σενάρια τα οποία θα τα αναλύσουμε στην Γενική Συνέλευση και αύριο θα ανακοινώσουμε ότι υπάρχει η Γενική Συνέλευση της εταιρείας η ετήσια 30 Μαΐου. Θα το αναλύσουμε στους μετόχους. Θα πούμε τις σκέψεις μας στους μετόχους. Είχε να κάνει σχέση με τους επενδυτές. Κοιτάξτε, προσπαθήσαμε να φέρουμε επενδυτές, αλλά κολλούμε σε ένα θέμα. Οποιοδήποτε επενδυτή θέλει να έρθει, παραδείγματος χάρη, ήρθε ο επενδυτής στην Ομόνια, ο κύριος Παπασταύρου. Ήρθε ο επενδυτής στην Ανόρθωση, τώρα ο κύριος Πουλαίδης. Θέλουν να έχουν τον απόλυτο έλεγχο. Δεν πρόκειται εμείς, σαν ΑΠΟΕΛ, να δώσουμε. Εγώ δεν μπορώ να δώσω, σαν πρόεδρος του ΑΠΟΕΛ, δεν διακινδυνεύω να δώσω απόλυτο έλεγχο στον Α ή στον Β, ο οποίος θέλει να πάρει το ΑΠΟΕΛ. 50-51%. Κάποιος το ήθελε, πρόεδρε, δηλαδή. Βεβαίως, έχει που ενδιαφέρονται να πάρουν το 51%, όχι οι Κύπροι, για να μην παρεξηγηθώ. Από το εξωτερικό. Εγώ θα βάλω κάποια θέματα στη γενική μου συνέλευση. Θα πάρω κάποια θέματα στη γενική μου συνέλευση, αν μου το εγκρίνουν. Ποιοι ήταν. Εντάξει, υπήρξαν και οι Γερμανοί, οι οποίοι συζητούμε ακόμα. Τι ανθρώποι... σχέση με το γήπεδο. Το γήπεδο είναι ανεξάρτητο θέμα. Το γήπεδο είναι μια άλλη επένδυση η οποία. Ούτε αυτό έχει παγωποιηθεί. Και αυτό το συζητάμε. Επεξεργαζόμαστε με τους νομικούς μας συμβούλους να παρουσιάσουμε στη Γενική Συνέλευση, αν προλάβουμε, ή αλλιώς θα κάνουμε άλλη έκτακτη Γενική Συνέλευση, για
διαφορετικών ειδών μετοχές. Απλώς για επενδύσεις για μετοχές, όχι για να πάρουν το έλεγχο του ΑΠΟΕΛ. Είναι δύο-τρία πράγματα που πρέπει να τα αναλύσουμε πρώτα στους μετόχους και μετά να επεξεργαστούμε το οτιδήποτε. Το θέμα, Πρόεδρε, είναι ότι ο κόσμος μας έστειλε πάρα πολλές ερωτήσεις για το οικονομικό κυρίως. Το οικονομικό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί τον κόσμο. Θέλουν να γνωρίζουν με απλά λόγια αν υπάρχει ένα πλάνο προς υλοποίηση σε περίπτωση που η ομάδα δεν πάει καλά. Ουσιαστικά ο κόσμος θέλει, θα έχει πλάνο... πρόκειται το ΑΠΟΕΛ στην εκπομπή. Νιώθει ασφάλεια. Αυτό είναι που είναι. Okay. Το ΑΠΟΕΛ δεν περάσει ομίλους φέτος. Είτε Europa είτε Champions. Ναι. Θα κάνει εκείνες τις τομές τις οποίες δεν θα υπάρξει αυτό το έλλειμμα που υπήρξε φέτος. Άρα θα έχει δεν λέω ότι δεν θα έχει. Με συμβόλαια. Με συμβόλαια, ναι. Μείωση προπολογισμού. Και ήδη το δουλεύουμε αυτό. Μπορεί να γίνει μείωση προπολογισμού. Δεν υπάρχει άλλη. Κοιτάξτε, υπάρχουν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι θα ανανεώσουν ή εκείνοι που θα έρθουν, θα υπάρχουν ειδικές ρήτρες στην περίπτωση που δεν μπούμε σε ομίλους, να υπάρχει η μείωση του μισού. Αν όποιος δεν το δεχτεί, δεν θα μπορέσει να υποράσει να συνεργαστεί μαζί με το. Ένας λόγος είναι αυτός. Άλλος λόγος είναι κοιτάζουμε και άλλα έξοδα τα οποία μπορούμε να. Από την άλλη, έχουμε αυξήσει τεράστια τα έσοδα μας σαν εταιρεία. Από την ημέρα που έχουμε αναλάβει, έχουμε αυξήσει τα τηλεοπτικά μας δικαιώματα. Έχουμε αυξήσει το σπόνσορα μας. Έχουμε βρει άλλες χορηγίες. Αυξήσαμε τα season tickets. Αυτήν την χρονιά όμως τα season tickets, για να είμαι ειλικρινής, λόγω της κάρτας θα έχουμε πρόβλημα. Άρα, Πρόεδρε, είναι μια εταιρεία η οποία θα πρέπει να βρει τις λύσεις για να είναι βιώσιμη. Άρα, Πρόεδρε, στο μυαλό το δικό μου είναι δύο πράγματα. Και αυτό δουλεύουμε καθημερινά αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Και με τους εσωτερικούς λειτουργούς που υπάρχουν, είτε τον οικονομικό διευθυντή, τον γενικό διευθυντή, σαν διοίκηση, αλλά και με εξωτερικούς παραγοντές, σύμβουλους, στους οποίους είναι κάποιοι και κύριοι μέτοχοι ή είναι και ανεξάρτητοι. Άρα, Πρόεδρε, το ΑΠΟΕΛ πάει ο Μίλους και προχωράμε το budget του. Ή μπαίνει στο plan B. Έτσι. Πάντως αυτό που πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, Πρόεδρε, είναι ότι είναι. Μα δεν μπορεί να θέλει μόνο μία, ο κόσμος. Είναι μια απόφαση. Είτε επενδύσει. Μα πέρσι, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, στη Γενική Συνέλευση, επειδή και πάλι υπήρξε αυτό το θέμα, και έβαλα το ερώτημα στη Γενική Συνέλευση. Κύριε, τι θέλετε, να μειώσω αυτή τη στιγμή τον προϋπολογισμό του ΑΠΟΕΛ 30-40%, το κάνω αύριο. Θέλω να το βάλουμε. Δεν βγήκε ένας να μου πει ναι, κάντο. Απλώς, σιωπηλά, πήραμε το ρίσκο, όπως θα το πάρουμε και φέτος. Αν δεν πούμε ομίλους. Το παίρνεις αμέσως. Θα κάνουμε τις τομές εκείνες που πρέπει να γίνουν, που θα τις δουλέψουν. Δεν λέω ότι έχω το μαγικό ραβδί αύριο και θα γίνει. Είναι δύσκολο εγχείρημα, Πρόεδρε. Πάρα πολύ δύσκολο. Όμως δεν είμαστε εξ εκείνων. Για μένα το πιο εύκολο, αγαπητέ μου Κωνσταντίνο, το πιο εύκολο για μένα 7 χρόνια, 7 πρωταθλήματα, 6 χρόνια στη διοίκηση αυτή τη στιγμή. Δεν νομίζω. Έχεις αν ήταν εγωιστικό. Έχεις ακόμη δύο να γράψεις ιστορία. Αν ήταν εγωιστικό. Προσπαθώ να υλοποιήσω τους στόχους, ούτως ώστε το ΑΠΟΕΛ να είναι υγιές, όπως το έχω πει από την πρώτη ημέρα που ανάλαβα, και οικονομικά και αγωνιστικά. Πιστεύω ότι είμαστε σε πολύ καλό δρόμο. Έστω και αν έχουμε ζημιά φέτος, θα αντεπεξέλθουμε. Πάμε στο επόμενο μας βίντεο, που είναι ξεχωριστό να το δούμε και να επανέλθουμε. Ο Νούνο Μοράες είναι σαν το παλιό καλό κρασί. Φέτος, ο βιονικός αρχηγός του ΑΠΟΕΛ μπορεί να μην είχε τα σκύπτρα στα αγωνιστικά λεπτά μέχρι τώρα, έχει καταφέρει όμως να είναι ο πρώτος σε μια άλλη πολύ σημαντική κατηγορία. Αυτή το σκόρερ. Ο Νούνο Μοράες έχει φτάσει στα 13 τέρματα φέτος, στα 10 από την Ασπριβούλα, αλλά για έναν μεσοαμυντικό να βρίσκεται στην πρώτη θέση των σκόρερ δεν είναι και κάτι το συνηθισμένο. Ο 35χρονος Νούνο Μοράες δείχνει να διανύει μια δεύτερη νεότητα και το θέμα είναι τι θα κάνει η διοίκηση του ΑΠΟΕΛ με το συμβόλαιο του αρχηγού που ολοκληρώνεται. Ο Μοράες έχει φτάσει τους 9 τίτλους και είναι έναν πίσω από τον Αλεξάνδρου και έναν πλέον μπροστά από τον Κωνσταντίνο Χαραλαμπίδη. Σταθερός αλλά και ιδιαίτερα χρήσιμος στη φετινή χρονιά ήταν και ο Νικόλας Ιωάννου, ο οποίος έφτασε τα 2.093 αγωνιστικά λεπτά μέχρι στιγμής στο πρωτάθλημα. Τα επιτεύγματα του Νικόλα Ιωάννου δεν σταματούν όμως τα αγωνιστικά λεπτά, αφού με 4 τέρματα που έχει πετύχει είναι ο πρώτος Κύπριος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ. Ένας άλλος ποδοσφαιριστής που ξεχώρισε από την παλιό σειρά του ΑΠΟΕΛ ήταν και ο Λούκας Σόουζα. Ακούραστος ο Βραζιλιάνος που έδινε βοήθεια στην άμυνα αλλά και στην επίθεση. Πέτυχε 4 καθοριστικά τέρματα, μοίρασε μία ασίστ και καταφέρνει να αποτελέσει έναν πολύ σημαντικό παίχτη στην προσπάθεια του ΑΠΟΕΛ για την διατήρηση των σκύπτρων. Ο Πραξιτέλης Βούρος ήταν σίγουρα ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς της χρονιάς. Απροσπέλαστος και αποτέλεσε τον βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής του ΑΠΟΕΛ, αφού κατέγραψε 27 συμμετοχές, τις περισσότερες από κάθε άλλο ποδοσφαιριστή των πρωταθλητών. Κάτι που ασφαλώς αποδεικνύει την πολυτιμότητά του.
Από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου, αυτός που ξεχώρισε ήταν ο Αντώνιο Γιάκολης. Αναγκάστηκε να αγωνιστεί σε ένα νέο ρόλο με την φυγή του Ενσού και πήρε άριστα. Κατάφερε να πετύχει 2 γκολ, μοίρασε 4 ασίστ και ασφαλώς έδωσε πολλές λύσεις στον Τραμετζάνη. Νούνο Μωράης, πρόεδρε, θα μείνει στο ΑΠΟΕΛ. Ρωτάει ο κόσμος. Δεν μπορώ να πω αυτή τη στιγμή για τον Νούνο Μωράης. Ο Νούνο Μωράης θα τον καλέσουμε εντός των επόμενων 5, 6, 10 ημερών να ακούσουμε και τον ίδιο πώς βλέπει την πορεία του, αν και εφόσον θέλει να μείνει. Γιατί ο Νούνο Μωράης είναι ένας παίκτης ο οποίος τον βλέπουμε και τώρα αγωνίζεται 90 λεπτά και αν τον κάνεις αλλαγή. Κακοφαίνεται. Κακοφαίνεται, το λέει και ο Γιώργος. Αφού φαίνεται ξεκάθαρα. Πρέπει να καταλάβει και ο ίδιος έχει φτάσει σε ένα ορισμένο σημείο το οποίο θα πρέπει να κάνει αυτοσυντήρηση του εαυτού, να το δεχτεί αυτό το πράγμα για να μπορέσει να πάρει ακόμα. Εδώ κάνει ο Μέση συντήρηση. Ο Μέση. Είναι πιο νέος βεβαίως. Τι. Ναι, αλλά πώς υποθέτει. Αλλά μπορεί, διαφορετική, κοίταξε, θέση ο Νούνο, Μέση, διαφορετική θέση του Νούνο. Νούνο παίζει και δείχνει ότι είναι έτοιμος. Δηλαδή δεν δείχνει ότι έχει αδυναμία στο και το επίπεδο. Ξεχνάτε ότι φέτος είχαμε πιο λίγα παιχνίδια και του χρόνου. Αν μπει σε ομίλους. Με τη βοήθεια του Θεού να μπει σε ομίλους, είναι περίπου 50-55 παιχνίδια κάθε χρόνο. Οι άλλοι ποδοσφαιριστές, Μπάτερμαν, Μερκής. Ο Μερκής και ο Αλονεύτης θα τους γίνει πρόταση ακόμη ένα χρόνο. Και νομίζω ήδη με κάποιες προφορικές συνομιλίες που κάναμε με τους δύο, είμαστε, δεν υπάρχει θέμα. Είναι ο Μπόι, ο οποίος θα δούμε και με αυτόν για το μελλοντική μας συνεργασία. Είναι ο Ρουέδα που λύγει το συμβόλαιο του. Και κάποιοι ιδανικοί. Ο Μπόι Βάτερμαν. Ναι. Υπάρχουν ιδανικοί, ο Μπάλοκ, ο Κασίνη, ο Νατέλ. Με αυτούς γίναν σκέψεις. Για τον Νατέλ είμαστε. Ιδανικοί πρόεδρε, πώς έχετε τον πρώτο λόγο εσείς ή. Όχι, όχι, όχι. Ιδανικοί που έχουμε τον πρώτο λόγο εμείς είναι ο Βιτικάλ μόνο. Μάλιστα. Είναι για ακόμη ένα χρόνο δανεικός χωρίς λεφτά. Ο Καζού και Νατέλ. Καζού και Νατέλ, με τον Καζού θα έχουμε συνάντηση αύριο και νομίζω. Γιατί ο Καζού είναι πολύ πιο εύκολη περίπτωση από τον Νατέλ. Του Καζού τελειώνει το συμβόλαιο του 31 Δεκεμβρίου του 2019. Άρα μπορεί να υπογράψει όπου θέλει τώρα. Άρα η ομάδα του δεν θα μπορέσει να το να πιέσει πολύ. Και ήδη έχουμε μιλήσει με την ομάδα να μας τον αφήσει από τώρα με ένα πολύ μικρό ποσοστό τη περίπτωση μεταπόληση. Υπάρχει συμφωνία, απλώς περιμένει το OK. Δεν υπάρχει συμφωνία με τον παίχτη ακόμα. Πρέπει να τα βρούμε και με τον παίχτη. Α, μάλιστα. Οπότε είναι καθορισμένη η συνάντηση αύριο, νομίζω. Μάλιστα. Όσον αφορά τον Νατέλ, είναι πολύ πιο περίπλοκη η κατάσταση. Η ρήτρα είναι πολύ μεγάλη. Εμείς έχουμε κάνει μία πρόταση στο μέγεθος που μπορούμε να ανταποκριθούμε με συνειδιοκτησία. Και περιμένουμε. Πιστεύετε ότι θα. Δεν μπορώ να πω, γιατί με τους Βραζιλιάνους είναι δύσκολο. Όχι, δύσκολη, ναι. Να δύσκολη στις συνομιλίες. Θα δούμε. Προσπαθήσουμε να το κρατήσουμε. Ο Αλτάμαρη έχει πρόταση όπως ακούγεται. Όχι. Επίσημη πρόταση στο τραπέζι δεν πήραμε από κανέναν. Βολιδοσκοπήσεις μας έχουν πάρει πάρα πολύ. Εχθές είχε και δύο. Έχει γίνει και είχε και χθες δύο ομάδες από την Ευρώπη που τον παρακολουθούσαν. Θα έχει και κάποιον, αν αγωνιστεί φυσικά την Σάββατο με την Ομόνια, κάποιον άλλη ομάδα να τον παρακολουθήσει. Το γνωρίζουν, έχει ακουστεί, έχει συζητηθεί ο Ταμάρη, έχει και με τους Ιταλούς τους προπονητές μας προσφερθεί. Έχει κοστολογηθεί. Και εσείς τι τον κοστολογάτε τον Ταμάρη? Πάνω από 10. Είμαστε στην Κύπρο. Ας μην. Έχουμε κάνει αρκετές καλές πωλήσεις. 6-7 εκατομμύρια, έτσι ακούγεται όμως, φίστη. Μακάρι να έρθει η πρόταση. Πρόεδρε, γιατί ήδη αδιέντευξη είμαστε στην Κύπρο, αλλά είναι πόσο χρόνο? 22. Πάντως είναι ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής που έχει έρθει. Εντάξει, έχει προσόντα τα οποία. Πού βρίσκεις τα προσόντα? Πες μου, παίχτε στην Ευρώπη με τα προσόντα του Ταμάρη που παίζουν σε μεγάλες ομάδες. Έχει αναβελτιωθεί ακόμα ο Ταμάρη. Σίγουρα, είναι 22, γι' αυτό το λέω. Τώρα δουλεύετε ο Ταμάρη. Γράφτηκε για τη Ρώμα ότι ενδιαφέρεται. Είχε, ναι. Βολιδοσκοπήθηκε από τη Ρωμά, ναι.
Μάλιστα. Δεν θα σας το κρύψω. Δηλαδή, αλλά χωρίς να πούμε ούτε ποσά ούτε οτιδήποτε. Οι ανθρώποι ρωτήσαν. Εγώ θα πω 10 πρόεδρε. Θα βρεις. Μακάρι να έρθει η πρόταση για 10 και θα την πάρουμε εύκολη την απόφαση. Έχουμε ένα φίλο εδώ, ρωτάει για τον τύπου ποδοσφαιριστή Αίλτον Αλμέιδα. Ψάχνει το ΑΠΟΕΛ για τέτοιου είδους επιθετικό, σαν τον Αίλτον, αυτού της, του Βεληνικού. Στην ποδοσφαιριστή ο Αίλτον, που μπορεί να σου πω ότι μπορεί να μοιάζει και λίγο με τον Νατέλο Αίλτον, δεν ξέρω. Όχι μπορεί. Ακριβώς. Άρα τον εκεί, τον έχουμε. Ναι. Δεν μπορεί να βρει ακριβώς τον ίδιο τον Αίλτον. Απλώς ο. Φέτος θα έκανε πολύ περισσότερη δουλειά στο ΑΠΟΕΛ ένα Στρισκόφσκι. Και επειδή το κατηγορούμαστε. Γιατί κατηγορούμαστε, δεν τον φέραμε. Γιατί. Να πούμε και κάποια πράγματα για να ξέρει και ο κόσμος. Όταν ήρθε ο Στρισκόφσκι στην Κύπρο, στην ΑΕΚ, είχε προταθεί, είχε βολιδοσκοπηθεί το ΑΠΟΕΛ, που ήμουν εγώ στην αρχικά, ναι. Ήσουν και εσύ νομίζω. Τότε προπονητής μας ήταν ο κύριος Thorstedt Fink. Και αντί του Στρισκόφσκι προτίμησε να πάρουμε τον... Καβενάκη. Όχι τον Καβενάκη, τον μικρό τον Νάφιου. Α, τον Νάφιου. Και είδω ο Στρισκόφσκι τώρα που όλοι μιλάμε για τον Στρισκόφσκι. Και... Είναι η περίπτωση του Αλταμάρη. Είναι στην Κύπρο που πες. Θέμα προσόντων για μένα. Δεν μπορώ να πω κάποιες φορές ότι πρέπει να είμαστε και απόλυτοι να ακολουθούμε τις εντολές του προπονητή. Γίνονται και λάθη, έτσι είναι. Όμως, επειδή δεν ξέρουμε ούτε εμείς τι θέλουμε κάποτε, και δεν εννοώ για αυτό μου, για όλους μας. Θέλαμε να φέρουμε τεχνικό διευθυντή, τώρα κατηγορούν κάποιοι τον τεχνικό διευθυντή για τις μεταγραφές του Δεκεμβρίου. Μα, καλά, τι θέλουμε. Εντάξει, το ΑΠΟΕΛ ο κόσμος είναι πολύ απαιτητικός, πρόεδρε. Να είναι απαιτητικός, δεν έχω καμία αμφιβολία και κανέναν θέμα με την Ελλάδα. Ίσως αυτό είναι το μυστικό του προαθλήσμου. Κοιτάξτε, Κωνσταντίνο μου. Πλέον δεν με απασχολεί καθόλου η κριτική. Οι εκείνοι που έχουν μονές δεν με απασχολούν. Με απασχολεί η κριτική, οι καλόπιστοι, οι οποίοι με τα διάφορα σημεία που θίγουν. Τα αναλύσεις το μυαλό σου, τα συζητάς με τους συνεργάτες σου, ενώ το προπονητικό όσον αφορά τεχνικά. Και βλέπεις κάποια θέματα τα οποία μπορείς να βελτιωθείς. Από εκεί και πέρα, η κριτική, η οποία ό,τι κάνεις είναι λάθος, είτε το Α, είτε το Β, είτε έχεις τεχνικό διευθυντή, είτε δεν έχεις, είτε έχεις ψηλό προϋπολογισμό, δεν κάνεις ψηλό προϋπολογισμό, να έχεις. Μα γιατί δεν έκανες. Αυτό ακριβώς. Αυτά τα αποθυμένα πλέον τα έχω αποβάλει από πάνω μου και δεν με ενδιαφέρει. Τα αποτελέσματα της διοίκησης πρόεδρο Πετρίδη είναι εκεί. Μιλάνε. Σκέφτηκες ποτέ, πρόεδρε, να φεύγεις από το ΑΠΟΕΛ? Πολλές φορές. Λόγω κριτικής. Λόγω κριτικής δεν με αγγίζει να φύγω. Θα φύγω όταν κρίνω ότι έφτασα εγώ σε κορεσμό προσωπικά ή τα έκανα. Δεν τα έκανες όλα. Τα έζησες όλα. Δηλαδή. Όχι, τα έκανα θάλασσα. Πάντως, που δεν θα τα κάνω ποτέ μου θα λάσω. Ότι αν πάρεις ακόμη δύο προαθλήματα, γίνεσαι ο νούμερο ένα σε κατακτήσεις πρόεδρος στην ιστορία του Κυπριακού ποδοσφαίρου. Γιατί το λέτε αυτό? Έτσι είναι, έχεις πόσα, 8 πρωταθλήματα? Όχι, ενάς και τα προηγούμενες διοίκησεις. Τις προηγούμενες διοίκησεις. 6 και 2, 8. 6 και 2, 8. Ο κύριος Πούγιας έχει 9, άρα με δύο πρωταθλήματα. Εντάξει, δεν το βλέπω έτσι, Κωνσταντίνο μου. Άλλη κερία εκείνη, άλλη κερία τότε. Τώρα είναι πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Είναι πιο δύσκολη η κερία αυτή. Τώρα. Βέβαια, είναι πολύ πιο δύσκολη. Ο ανταγωνισμός είναι μεγάλη. Ξεχνάς ότι έχουμε ομάδες οι οποίες. Μα πρόεδρε, έχεις πάρει φέτος, το budget 19. Για να το διατηρήσεις πρέπει να είσαι ανταγωνιστικός στην Ευρώπη, όχι στην Κύπρο. Έτσι είναι. Άρα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα τώρα. Δεν υπάρχει συζήτηση. Πρόεδρε, να πω έτσι κάτι το οποίο βλέπω και με πειράζει. Ακαδημία ΑΠΟΕΛ, γιατί την έζησα. Από πολύ μικρή ηλικία. Μάλιστα. Γιατί δεν βλέπουμε λίγους μικρούς να ανεβαίνουν, να παίξουν στην πρώτη ομάδα και να τους χαρούμε, να θαυμάσουμε, γιατί ξέρω ότι ξοδεύεται πάρα πολλά εκατομμύρια για την Ακαδημία. Ξοδεύουμε αρκετά. Και είναι ένα θέμα που. Και κάναμε και ρεπορτάζ εμείς για να. Απασχολεί τους τελευταίους μήνες την διοίκηση και θα αλλάξουμε και κάπως φέτος τη δομή στην Ακαδημία. Θα έρθει κάτω, τουλάχιστον Ιουλίου 19, θα έρθει κάτω από την επίβλεψη του τεχνικού διευθυντή. Πράγμα το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι στιγμής. Αυτό. Δηλαδή πώς, πρόεδρε?
Αυτή τη στιγμή είναι η U19. Μας, αν χρειαζόμαστε ένα-δύο παίχτες για να συμπληρωθεί προπόνηση ή διακρίνονται κατάλαβα. Στη U19, έρχονται προβλήματα πάνω. Παροχημένες. Αυτή τη στιγμή όμως συζητούμε και περίπου μία με δύο φορές θα προπονείται στο προπονητικό κέντρο του Αρχαγγέλου η U19. Είναι κάτι που συζητούμε και σήμερα που είχαμε συνεδρία, συζητήσαμε και αυτό το θέμα που έχει στήξει. Ότι πρέπει μοντέλο να... Άγιαξ. Εντάξει, μοντέλο Άγιαξ, πάμε να το κάνουμε, όχι με δικές μας ακαδημίες, γιατί και του Άγιαξ δεν είναι από τις ακαδημίες του όλοι οι ποδοσφαιριστές. Ναι, όχι. Ναι. Έχει και ποδοσφαιριστές που μαζεύει. Μαζεύουν. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, να μαζέψουμε όσους περισσότερους καλούς νεαρούς έχει και σε άλλες ομάδες ή και στο εξωτερικό. Πρώτα, το νομικό πλαίσιο μπορεί να σου δώσει το δικαίωμα, το νομικό, μεταγραφικό νομικό πλαίσιο της FIFA, της UEFA. Μπορεί να σου πάρει παίχτες που δημιουργείς εύκολα. Δηλαδή στο τέλος βάζεις τα λεφτά σου επενδύσεις και έρχονται και σου τους παίρνουμε πολύ πιο λίγα. Ποιος θα τους πάρει. Κοιτάξτε, ήδη έχει φύγει ο Κωστή. Έχει φύγει ο Κρούπες, έχει φύγει ο Ναούμ. Παίχτες που μπορούσαν να παίξουν δηλαδή. Ναι, αυτό εννοώ. Δεν μπορώ να τους σταματήσω. Είναι κάτι το οποίο φεύγει, πάει, κάνει συμβόλαιο στο εξωτερικό. Και εσύ παίρνεις τα δικαιώματα που δικαιούσε. Δεν μπορούσε η ομάδα από πριν να τους... Τι συμβόλαιο να δώσω του 15χρονου Κωνσταντίνου μου. Να του δώσω 4.000. Δεν μπορώ. Είναι και αυτό. Είναι και το οικονομικό, ναι. Κάνουμε τους συμβόλαια πολύ πιο μικρά. 800, 1000... Δεν θα έρθει να του δώσει κάτι περισσότερο. Θα πάνε νεαροί στην προετοιμασία. Θα πάνε κάποιοι νεαροί, ναι. Είναι ένα θέμα που πρέπει να το δούμε και αυτό. Πρέπει να μειώσουμε, δηλαδή φέτος, λόγω του ότι ξέρουμε τι θα πει να αγωνίζεσαι στην Ευρώπη σε ομίλους. Πάντοτε το ΑΠΟΕΛ έχει 25, 26, 27 επαγγελματικά συμβόλαια. Για να είναι αντέχει. Αυτό που είναι το budget μας. Για να αντέχει. Βλέπετε και πρόσφατα δύο άλλες τρεις ομάδες έδειξαν αρκετά ψηλά budget. Όπως ο Απόλλωνας, η ΑΕΚ, 7,5 εκατομμύρια. Το ΑΠΟΕΛ τώρα έχει νεόφυτο τον Μιχαήλ, τον Κύπρο στη Σαλαμίνα, τον Ανδρέα τον Μακρύ στην ΑΕΛ. Τον Μινά. Τον Μινά τον ίδιο Παραλίμνη. Ναι. Με αυτούς υπάρχει πρόθεση. Θα τους φέρουμε αυτούς, θα πάνε προετοιμασία μαζί μας. Όλοι. Εκτός από τον Κύπρο Χριστοφόρου που μάλλον θα παραμείνει στη Σαλαμίνα. Δεν ξέρω ακόμη, θα μιλήσω εμείς στη Σαλαμίνα. Έχουμε μια ερώτηση εδώ προσωπική προς εσάς. Ποια είναι η πιο ευχάριστη ανάμνηση από τις δύο θητείες στο ΑΠΟΕΛ? Από τις δύο θητείες? Ναι, τόσα χρόνια πρόεδρος. Και από το 2 μέχρι το 5, 6, δεν κάνω λάθος. Εντάξει, όταν παίρνεις το πράθυνο πάντα είναι ευχάριστη ανάμνηση. Ευχάριστη ανάμνηση είναι όταν μπαίνεις σε κάποιους ομίλους. Ποιο ήταν το πιο γλυκό, πρόεδρε? Πιο γλυκιά είσοδος σε ομίλους? Εντάξει, θυμάμαι τα πιο άσχημα παρά τα πιο... Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή? Πιο δύσκολη στιγμή στην πρώτη μου θητεία ήταν ο χαμός του Κίκη του Ρίγα. Τότε. Και σε αυτή την πενταετία η πιο δύσκολη μου στιγμή που είχα να αντιμετωπίσω κρίση ήταν ο αποκλεισμός που δεν μπήκαμε σε ομίλους φέτος. Εντάξει, υπήρχαν διάφορες κρίσεις, είτε αλλαγή προπονητών, διότι κατηγορούμασταν ή κατηγορούμε προσωπικά ότι άλλαζα προπονητές πριν το τέλος του πρωταθλήματος. Φέτος έγινε κάτι το διαφορετικό. Όχι, άλλαξε, δεν είναι πρόεδρε, τύχη. Άλλαξες πάλι. Τι άλλαξα? Προπονητή, πάλι άλλαξε. Ναι, αλλά αλλάξαμε στο ξεκίνημα, στο τέλος. Στο ξεκίνημα, διότι ναι. Υπήρχε η δουλειά που βλέπαμε. Ναι. Δεν έβγαινε, δεν απόδιδε εκείνο που βλέπαμε. Οπότε έπρεπε να κάνουμε μια κίνηση. Νιώθεις δικαιωμένος? Νιώθεις δικαιωμένος όμως? Βεβαίως νιώθω. Βεβαίως. Γιατί το αποτέλεσμα είναι από μόνο του. Βεβαίως. Κάθε χρονιά είναι εκεί το ΑΠΟΕΛ. Πάντως είναι απίστευτο, πρόεδρε. Αλλάσεις προμονητές και σου βγαίνουν πάντα. Δηλαδή ποδοσφαιρικά. Δηλαδή στατιστικά ποδοσφαιρικά κάποιο δεν θα σου βγει. Σου βγήκαν όλοι. Τι σημαίνει αυτό? Μάτι στους προμονητές. Και άστρο, μήπως είναι και άστρο, εκτός από η κανονίδα. Αφοσιώνω αρκετή ώρα, Γιώργο. Παίρνω τι συμβαίνει στην περιραίουσα ατμόσφαιρα της ομάδας. Απειδητάζεται από κοντά. Και βολιδοσκοπώ με διάφορους τρόπους. Ο Κωνσταντίνος ξέρει το τι πρέπει να γίνει. Και μετά με τους συνεργάτες μου συζητώ κάποια θέματα. Όταν πρέπει να πάρω μια απόφαση, πρέπει να παίρνεις, δεν πρέπει να... Έχω μια πολύ ιδιαίτερη ερώτηση. Τι θα πει ο πρόδρομος Πετρίδης σε εκείνους που τον πολεμούν όλη τη χρονιά και στο τέλος κάνουν πίσκαλα και πανηγυρίζουν μαζί του το πρωτάθλημα?
Τίποτα δεν έχω να σου πω. Είμαι ένας εργάτης του ΑΠΟΕΛ. Μου αρέσει να προσφέρω στο ΑΠΟΕΛ. Το αγαπώ το ΑΠΟΕΛ. Είναι μέρος της ζωής μου. Και τις πικρίες τις αφήνω κατά μέρος από αυτούς. Λίγα λόγια για τον κόσμο που ήταν έξω προχθές στο γήπεδο. Εντάξει, ήταν μεγάλη απώλεια ο κόσμος φέτος και ήταν ένα από τα ευγενές στο γήπεδο. Δηλαδή, κάποια παιχνίδια όπως με την Αλκή που δεν μας έβγαινε το παιχνίδι, με την Πάφο που δεν μας έβγαινε το παιχνίδι, είναι εκεί που αυτός ο κόσμος του ΑΠΟΕΛ άλλαζε. Ήταν ένα από τα τέσσερα προβλήματα του φετινού ΑΠΟΕΛ για μένα. Και φέτος μας έλειψαν. Μπράβο τους που ήρθαν και με τον εκδηλωτικό τρόπο τον περασμένο Σάββατο. Είχαμε πάει η ερώτηση για το αν πληρώνετε που το ΑΠΟΕΛ επειδή παίρνουν την εργάτηση. Και βλέπω ότι ήταν απώλεια και θα είναι απώλεια. Πρέπει να βρεθεί μια λύση με αυτό το θέμα της κάρτας. Υπάρχει κάποιο πλάνο, μας ρωτάει ένας φίλος, αν υπάρχει κάποια λύση από πλευράς ΑΠΟΕΛ. Κοιτάξτε, εμείς είμαστε οι μόνοι που διαχωρίζαμε τη θέση μας ότι έπρεπε να αλλάξει το δεδομένο της κάρτας, όπως το έχει ατροποποιηθεί με κάποιον ατροποποιηθεί. Έγιναν κάποιες συζητήσεις, συζητάει το Υπουργείο Δικαιοσύνης αυτή τη στιγμή. Δυστυχώς έχουμε και την αλλαγή του Υπουργού που θα πάρει καθυστέρηση αυτό το πράγμα. Αλλά πρέπει με την νέα σεζόν να γίνει κάτι με το θέμα της κάρτας. Πρώτα-πρώτα εφαρμόσαμε την κάρτα και δεν ήταν έτοιμη σε υποδομή οποιοδήποτε γήπεδο, δεν ήταν έτοιμο σε υποδομή οποιοδήποτε γήπεδο να ανταποκριθεί στην εφαρμογή της κάρτας. Αυτό είναι το χειρότερο. Έχουμε μια ερώτηση που ρωτήσα 2-3 φίλοι και θέλουμε να μας την απαντήσεις. Ο κόσμος ρωτάει αν πληρώνεις από το ΑΠΟΕΛ. Φαντάζομαι το διαβάζεις. Ρωτήστε το φόρο εισοδήματος. Δηλώνω το φόρο μου. Η εταιρεία ΑΠΟΕΛ είναι δημόσια εταιρεία. Έχει μετόχους, έχει γενική συνέλευση, παρουσιάζονται λογαριασμοί τέλος κάθε χρονιάς. Τι να πω. Το έχω ακούσει, με ρωτούν και εμένα ή αγόρασα το τάδε πράγμα από το μισό του ΑΠΟΕΛ. Τι να πω. Δηλαδή είναι κακίες τις οποίες ούτε θέλω να ασχολούμαι. Όχι, δεν πληρώνουμε από το ΑΠΟΕΛ. Δεν πληρώνουμε. Πληρώνω στο ΑΠΟΕΛ. Να σου το πω έτσι. Και το ξέρεις πολύ καλά. Πάμε στο γήπεδο. Γιατί μας ρωτήσαν πάρα πολύ αν υπάρχει πλάνο. Μάλιστα. Για να γίνει γήπεδο κάτω επιτάπητος. Δεν είναι ένα απλό επιχείρημα το γήπεδο, κύριε. Γήπεδο για το ΑΠΟΕΛ για να ανταποκριθεί. Το έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Δεν θα κάνουμε απλά να πούμε κάνουμε ένα γήπεδο που να μην μπορούμε να παίξουμε τους ευρωπαϊκούς μας αγώνες. Για να γίνει ένα γήπεδο, για να μπορεί το ΑΠΟΕΛ να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκούς αγώνες, να μπορεί να δέχεται τον αριθμό οπαδών που να ανταποκρίνεται στο μέγεθος του ΑΠΟΕΛ, είναι τις τάξεις των 12 με 15.000 περίπου. Ένα τέτοιο γήπεδο στοιχίζει περίπου με τις μελέτες που έχουμε κάνει μέχρι στιγμής γύρω στα 25 εκατομμύρια. Θέλεις επενδυτή. Θέλεις επενδυτή και το δουλεύουμε και αυτό σε συνδυασμό με το άλλο που έχω προαναφέρει προηγουμένως με την... Υπάρχει γη, Πρόεδρε, για να γίνει... Η γη υπάρχει, κρατική γη που κάναμε προπολού αίτηση και εγκρίθηκε, αλλά δεν είναι ικανοποιητική. Είναι πάνω στην Κοκκιό Τριμηθιά. Α, μάλιστα. Είναι εκείνο το κομμάτι που υπάρχει. Υπήρξε σκέψη για το κοινοτικό γήπεδο της Λακατάμιας, το οποίο μας αρνήθηκαν. Και για το Μακάριο. Όχι, το Μακάριο είναι πολύ πολύπλοκη η περίπτωση. Εμείς αιτηθήκαμε να το πάρουμε εξ ολοκλήρου το Μακάριο, όχι όπως αιτείται τώρα η Ομόνοια. Η Ομόνοια αιτείται για χρήση. Για να το παίρναμε εξ ολοκλήρου δεν είναι και τόσο εύκολο, γιατί υπάρχουν τόσα άλλα σωματεία με τόσα άλλα αθλήματα εκεί που είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όμως είναι σε μελέτη με διάφορες συγκυρίες που πρέπει να υπάρξουν, είτε επενδυτής, ο χώρος, η εκμετάλλευση του γήπεδου για να μπορεί να βγαίνει το γήπεδο από μόνο του, να μην χρειάζεται μόνο είναι τους μεγάλο ποδοσφαιρικούς διαχείριση του όλου. Είναι, εντάξει, μην το νομίζω απλά, κάνουμε γήπεδο και πάτε. Να πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ που έχουμε ετοιμάσει για τους νεοφερμένους ποδοσφαιριστές που ξεχωρίσαν φέτος στην ομάδα του ΑΠΟΕΛ.
Οι γαλαζοκίτρινοι για να φτάσουν στην κατάκτηση του φετινού τίτλου χρειάστηκε να υπερβάλλουν εαυτό και να αλλάξουν ποδοσφαιρική φιλοσοφία αλλά και αγωνιστικό πλάνο. Με την ολοκλήρωση της περσινής χρονιάς, η απόφαση της διοίκησης ήταν να ρίξει τον μέσο όρο ηλικίας της ομάδος, κάτι που κατάφερε. Απέκτησε τρεις νεαρούς άγνωστους, τον Ατέλ, τον Καζού και τον Αλτάμαρη, ανοίγοντας την πόρτα με την τελευταία μεταγραφή σε μια άγνωστη αγορά, αυτή της Ιορδανίας. Τρεις ποδοσφαιριστές που έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος. Ο Καζού έδωσε μια σταθερή λύση στο αριστερό άκρο της ομάδος, αφού μέχρι στιγμής είναι ο παίκτης με τα περισσότερα λεπτά συμμετοχή στο πρωτάθλημα, εκτοπίζοντας από την πρώτη θέση τον Νούνο Μοράης. Ο Λέων Ατέλ ήταν στα αζήτητα, μέχρι την ώρα που ήρθε ο Τραμετσάνη. Και από την πρώτη στιγμή που τον χρησιμοποίησε, σκόραρε στον αγώνα με την Αλκή και έκτοτε δεν έχασε σχεδόν ποτέ τη θέση του στο βασικό σχήμα, σκοράροντας και 8 καθοριστικά τέρματα. Το πυρηνικό όπλο για το φετινό ΑΠΟΕΛ άκουγε στο όνομα Μούσα Αλτάμαρη. Ο Ιορδανός ήρθε στο ΑΠΟΕΛ άγνωστος μεταξύ αγνώστων και κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα να γίνει το πρώτο όνομα στη μαρκίζα των πρωταθλητών. Ασταμάτητος, με κούρσες που δύσκολα μπορούν να ανακοπούν και με εξαιρετική τεχνική κατάρτιση που τον κάνουν να είναι ο πιο επικίνδυνος ποδοσφαιριστής του ΑΠΟΕΛ. 9 γκολ πέτυχε μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα ο Αλτάμαρη και είναι ο δεύτερος σκόρερ του ΑΠΟΕΛ πίσω από τον Νούνο Μοράης που πέτυχε 13 γκολ. 12 ασίστ έχει μοιράσει ο Ιορδανός ποδοσφαιριστής και έδειξε σε πολλά παιχνίδια ότι έχει τον τρόπο να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους συμπαίκτες του. Ενώ επίσης ένα εξαιρετικά σημαντικό στοιχείο είναι το γεγονός ότι ο Μούσα Αλτάμαρη έχει σκοράρει 4 τέρματα στα ντέρμπι με τον Απόλλωνα, 2 στο παιχνίδι του πρώτου γύρου και άλλα 2 στον αγώνα των play-off στο Τσίριο Στάδιο. Είναι ο MVP ο Αλτάμαρη, έβλεπα χθες τα στατιστικά του. Έβαλε 9 γκολ. Κέρδισε 8 με 9 πέναλτι, έδωσε 8 με 9 assist. Τα παιχνίδια με τον Απόλλωνα τα κέρδισε μόνος του. Εντάξει, είναι MVP, αλλά υπάρχουν και άλλοι, δεν τα κέρδισε μόνος του. Με προσωπικές φάσεις, πρωτοβουλίες. Όχι, ήταν, κάνει τη διαφορά. Ήταν ένας από τους συντελεστές, ναι. Τους σημαντικούς συντελεστές. Σημαντικούς, δεν διαφορά και ναι. Συμφωνούμε. Τελικός κυπέλλου, πρόεδρε. Έρχεται σε λίγες μέρες. Το θέλετε, φαντάζομαι, για αυτό το τρόπαιο. Είναι ένα τρόπαιο. Όσο και αν κερδίσαμε το πρωτάθλημα, είναι ένα τρόπαιο το οποίο θα παραταχθούμε να το κερδίσουμε. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Εντάξει. Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο θα πρέπει να δούμε πώς θα το διαχειριστούμε τις επόμενες μέρες. Αυτό με το ότι οι ποδοσφαιριστές μας θα επανακινήσουν τις προπονήσεις 14 Ιουνίου. Γνωρίζοντας το πρόγραμμα των εθνικών ομάδων, δεν θα υπάρξει καμία διακοπή και γίνεται κάποια σκέψη αν κάποιοι ποδοσφαιριστές φύγουν πιο νωρίς τώρα για να μπορέσουν να κάνουν και εκείνοι έναν διάλειμμα για να μπορέσουν να παίξουν στις εθνικές. Διότι έχουμε 6-7 Κύπριους διεθνείς, έχουμε τον Ρώμο ο οποίος θα βουζιάσει, έχουμε τον Ταμάρη ο οποίος θα φύγει να πάει. Είναι ο Μπάλοκ, ο Μπέζακ μπορεί να πάει με την ομάδα του. Πότε είναι ο πρώτος, ο πρώτος αγώνας, πότε είναι πρόεδρε, που θα το δώσει το ΑΠΟΕΛ, Ιουλίου, 9-10 Ιουλίου. Πέρσι παντός, είναι πολύ σημαντικό, εγκρίσιμο το πώς θα διαχειριστεί. Το κρίσιμο παιχνίδι για μας είναι το πρώτο. Μάλιστα. Και πέρσι διότι είχαμε άπειρο προπονητή. Δεν πήγατε έτοιμο, ήταν ανέτοιμο το ΑΠΟΕΛ πέρσι. Ήταν ανέτοιμο. Δυστυχώς ήταν ανέτοιμο, ναι, υποτίμησε τον αντίπαλο της Σούντοβα. Παρατάχθηκε με 8 ποδοσφαιριστές στο πρώτο παιχνίδι καινούριους που ο Κωνσταντίνος γνωρίζει πολύ καλά. Είναι η περσινή ομάδα που ναι. Τελειώνει το πρωτάθλημα που. Πρέπει αυτή να. Κατά κύριο λόγο ο κορμός πρέπει να ξεκινήσει να. Υπάρχει πλάνο, πρόεδρε, μας ρωτάει ένας φίλος εδώ, Γιώργος Νικολάου, αν υπάρχει πλάνο για τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή. Αν υπάρχουν αποφάσεις, πλάνο για ποδοσφαιριστές, για το Ακαδημία, αν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Εντάξει, προσπαθούμε να χτίζουμε. Δεν μπορώ να πω αν υπάρχει πλάνο. Το πλάνο είναι ότι πλέον παίρνουμε ποδοσφαιριστές που να μπορούν να έχουν κάποια αξία μεταπόλησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι αν βρεθεί ένας ποδοσφαιριστής 29-30 χρόνια σε κάποια θέση που ψάχνουμε. Καλός, έμπειρος, που ψάχνουμε αυτή τη στιγμή και αυτή την ηλικία. Σε 2-3 θέσεις που θέλουμε αυτή τη στιγμή, στον άξονα,
Δεν λέω ότι θα πάρουμε νεαρούς ποδοσφαιριστές. Είσαστε ικανοποιημένοι με το μοντέλο των Ιταλών προπονητή, τεχνικού διευθυντή, με τον βοηθό του, γιατί... Ναι, κάνουν εξαιρετική δουλειά στις προπονήσεις. Ο κύριος Τέντι έχει άψογη συνεργασία μαζί μας. Εννοώ ότι επικοινωνούμε, δεν είναι άνθρωπος ο οποίος δεν θα αναλύσει τις σκέψεις του, δεν θα συζητήσει, είναι απόλυτος, είναι... Εγώ είμαι... Δεν θα σου... Τα ξέρω όλα. Ενημερώσω ποιους παίκτες έχεις. Αυτή τη στιγμή κάνει ένα κατάλογο στις θέσεις που θέλουμε, 3-4 επιλογών. Και ξεκινάμε από την 1-2-3 στις στόχους που θέλουμε για να μπορέσουμε να υλοποιήσουμε. Παράλληλα, ξέρει πολύ καλά ότι επεξεργάζονται και κάποιοι άλλοι τους ποδοσφαιριστές που προτείνει. Δηλαδή τους βλέπουν, τους δίνει και τους βλέπουν και οι συνεργάτες του. Δεν είναι ο μόνος που θα πάρει, αυτός μου κάνει και τελείως εγώ είμαι. Μα είναι και όλοι εκεί οι πρόεδροι. Δηλαδή, σαν είναι όλοι. Έχουμε... Είναι οι προπονητές, οι τεχνικοί διευθυντές, οι φυσιοθεραπευτές, οι γυμναστές. Είναι 8ωρο, 10ωρο, φουλ. 10ωρο. Ο Γιώργος ο Κωστή, οι αναλύσεις. Είναι από η ώρα 9 το πρωί μέχρι τις 8-9 το βράδυ που τελειώνει η προπονήση. Έχουμε μία ερώτηση τώρα μόλις για τον Γιώργο Εφρέμ από φίλο παδόν του Αβουέλ. Ο Γιώργος έτσι. Φίλοι, συγγνώμη, ναι. Τον γυρεύει ο κόσμος, τον Γιώργο. Ένα σχόλιο. Ο Γιώργος είναι ένας από τους πιο βασικούς μας ποδοσφαιριστές, ο οποίος έχει ακόμα 2 χρόνια. Μακάρι να είναι γερός, δυνατός. Φέτος ευτυχώς δεν είχε ιδιαίτερα προβλήματα. Ήταν θέμα απόφασης του προπονητή. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Η λιγότερη χρησιμοποίηση του. Απλώς έβγαινε στο παιχνίδι ο Ναντέλ και ο Νταμάρη. Με τον τρόπο που θέλει να αγωνιστεί ο προπονητής, προσαρμόζονταν περισσότερο ο Γιώργος. Περιμένω αρκετά θα προσφέρει ο Γιώργος στο ΑΠΟΕΛ, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Πάντως παραδοσιακά το ΑΠΟΕΛ στηριζόταν πάρα πολύ στους ακραίους μεσοεπιθετικούς, στο ένας εναντίον ενός. Με το σύστημα που άλλαξε ο Τραμετσάνη, το 3-5-2, κάπου διαμορφωθήκαν και οι ρόλοι στο γήπεδο. Αλλάξαν. Αλλάξαν. Εντάξει, είναι θέμα του εκάστοτε προπονητή. Δεν μπορείς να πεις του προπονητή πώς θα αγωνιστεί. Ο Τραμεζάνη μπορεί να αγωνίζει 3-5-2, αλλά τα τελευταία παιχνίδια παίζει 3-4-3. Παίζει. Αλλάζει το γεγονό. Αλλάζει τη διάρκεια του παιχνιδιού. Αλλάζει το γεγονό. Ακριβώς. Μα πλέον πολλές ομάδες. Προχτές στα αποδυτήρια του είχε πει τα πρώτα 10 λεπτά θα παίξουν 3-5-2. Στο 10 λεπτό θα γυρίσουμε στο 3-4-3. Πράγμα το οποίο και έγινε. Παραδοσιακά πρέπει να πάμε σε εποχή δική σου πάλι. Το 2002 του Ευγένιου Γκέρατ που παίζαμε με τριάδα. Πίσω, αλλά ήταν με λίμπερο τότε. Άλλες εποχές. Άλλες εποχές. Έχουμε ακόμη ένα βίντεο για το ιστορικό τοπίο γράφει το ΑΠΟΕΛ. Πάμε να το δούμε και να επιστρέψουμε. Η Τετάρτη Μαΐου είναι η ιστορική μέρα όχι μόνο για το ΑΠΟΕΛ αλλά και για το κυπριακό ποδόσφαιρο. Οι γαλαζοκίτρινοι με τη νίκη τους επί του Απόλλωνα κατέκτησαν το 7ο συνεχόμενο πρωτάθλημα και έγραψε το ΑΠΟΕΛ με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του κυπριακού ποδοσφαίρου αφού καμία άλλη ομάδα δεν έχει καταφέρει παρόμοιο επίτευγμα. Μια χρονιά που δεν άρχισε με τους καλύτερους ιονούς αφού ήρθαν οι αποκλεισμοί από τη Σούντοβα και την Αστάνα με το ευρωπαϊκό όνειρο να τελειώνει νωρίς. Η απόλυση του Μπρίνο Μπαλταζάρ, ο ερχομός του Πάολο Τραμετσάνη ήταν ένα ακόμη σημαντικό γεγονός στη φετινή πορεία του ΑΠΟΕΛ προς την κατάκτηση του τίτλου. Ένα επίσης αξιοσημείωτο γεγονός είναι πως ο πρωταθλητής ΑΠΟΕΛ πέτυχε 4 συνεχόμενες νίκες επί του βασικού συνδιεκδικητή του Απόλλωνα. Οι γαλαζοκίτρινοι δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στέφθηκαν πρωταθλητές αφού πέτυχαν 19 νίκες, έφεραν 7 ισοπαλίες και δέχθηκαν 4 ήττες μαζεύοντας 64 βαθμούς σε πρωτάθλημα με 12 ομάδες. Τα ίδια δεδομένα, δηλαδή οι 12 ομάδες, υπήρχαν και στο πρωτάθλημα 14-15, με το ΑΠΟΕΛ να είναι και πάλι πρωταθλήτρια ομάδα μαζεύοντας το τέλος της χρονιάς 62 βαθμούς, 17 νίκες, 11 ισοπαλίες, 4 ήττες, με τους γαλαζοκίτρινους τώρα να βρίσκονται στην πρώτη θέση και ενώ απομένουν 2 αγωνιστικές μέχρι την ολοκλήρωση της χρονιάς στο συν 2. Το ΑΠΟΕΛ το 14-15 πέτυχε 52 τέρματα και δέχθηκε 26, ενώ αυτή την ώρα έχει πετύχει 60 και έχει δεχθεί 24 με 2 αγωνιστικές να απομένουν. Σημαντικός κρίκος στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από το ΑΠΟΕΛ νίκη στην τρίτη αγωνιστική των play-off επί του Απόλλωνα στο Τσίριο Στάδιο με 3-1. Πριν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Απόλλωνας ήταν στην πρώτη θέση, πριν τον εκτοπίσει το ΑΠΟΕΛ μετά τη νίκη στη Λεμεσό. Μετά από εκείνη την αγωνιστική, το ΑΠΟΕΛ δεν ξαναβρέθηκε ποτέ στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας. Οι γαλαζοκίτρινοι για πρώτη φορά είχαν ανέβει στην κορυφή της βαθμολογίας πριν τη διακοπή του πρωταθλήματος ΣΥΤΑ για τα Χριστούγεννα, όταν κέρδισαν τον Ερμή με 2-0 στο Γασιπί, ενώ παράλληλα η ΑΕΛ έχασε στη συγκεκριμένη αγωνιστική με 3-0 από την Ανόρθωση στο Τσίριο Στάδιο. Ένα σχόλιο, πρόεδρε.
Εντάξει, έχουμε ακόμα δύο παιχνίδια πρωταθλήματος και των τελικών κυπέλλου. Έχουμε την γενική μας συνέλευση 30 Μαΐου. Καταλαβαίνω τις ανησυχίες του κόσμου για το οικονομικό, όμως δεν πρόκειται να μπούμε σε περιπέτειες που να μην μπορεί να ανταποκριθεί το οικοδόμημα του ΑΠΟΕΛ στο οικονομικό τομέα. Υπάρχουν τα πλάνα, όπως είχα πει και πριν, για αυτήν τη χρονιά, όταν αποκλειστήκαμε, ότι έχουμε τα σενάρια μας B, C, για να αντεπεξέλθουμε των προβλημάτων. Δεν δούλεψε το μέχρι στιγμής το πλάνο με τους επενδυτές. Δεν το έχουμε παραμελήσει. Είναι στη συνέχεια, επεξεργαζόμαστε για κάποια λύση σε αυτόν τον τομέα. Είναι το θέμα να είμαστε έτοιμοι για οποιοδήποτε ενδεχόμενο, να μην υπάρξει οποιοδήποτε αδιέξοδο οικονομικό στο ΑΠΟΕΛ. Και είμαι σίγουρος ότι θα καταφέρουμε. Πρέπει να ενημερώσω πρώτα τους μετόχους της εταιρείας και μετά τον οποιοδήποτε ανοιχτά στον κόσμο να πούμε τις λύσεις μας ή τις σκέψεις μας ή τις εισηγήσεις μας. Από εκεί και πέρα, εντάξει, θέλω να, ακόμα μια φορά να ευχαριστήσω τους συνεργάτες μου, τους υπαλλήλους της εταιρείας, η γυναίκα μου, τα παιδιά μου που με ανέχονται, γιατί εγώ ξέρω τι τραβάω μέσα στο σπίτι μου, τα έζησες και τα ξέρεις, με έζησες. Έστω κι αν νικάς, έστω κι αν νητήσαι, υπάρχουν οι δυσκολίες. Οι δυσκολίες, υπάρχουν οι προβληματισμοί. Είναι ένα εγχείρημα που έχεις 100 άτομα ημιρεσίως να χειρίζεσαι, τον κάθε ένα με τα δικά του προβλήματα. Οι ποδοσφαιριστές είναι πάρα πολύ δύσκολοι χαρακτήρες. Πάρα πολύ δύσκολοι. Ήσασταν ποδοσφαιριστές και το ξέρετε. Εντάξει. Έχει κάνει βήματα πρόοδο όμως το ΑΠΟΕΛ, πρόεδρε. Σε όλους τους τομείς. Δεν είναι επαγγελματικά πλέον το ΑΠΟΕΛ. Δεν υπάρχει. Και με τα γραφεία αυτή τη στιγμή που έχουμε εκεί, όλο το οικοδόμημα, το ΑΠΟΕΛ λειτουργεί. Είναι όλος ο κόσμος εκεί, πρόεδρε. Ναι, όλος. Στον Αρχάγγελ. Εκτός το Orange Shop. Έχω μια ερώτηση εδώ από ένα φίλο. Εάν έχει πλάνο το ΑΠΟΕΛ να αναβαθμίσει τον brand του, έτσι ώστε να προσελκύσει και επενδυτές από το εξωτερικό, πιθανόν αυτό να είναι μια ευκαιρία. Βλέπω ότι το κομμάτι του marketing εργάζεται πάρα πολύ μεθοδικά και επαγγελματικά και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος και το λέω και μπράβο στα παιδιά, ξεκινώντας από τον Γιώργο τον Λιγουρίν και τους υπόλοιπους που είναι κάτω από τον Γιώργο. Φέτος αλλάζουμε και το χορηγό ενδυμασίας. Έχουμε κάνει συνεργασία με την Macron, αλλάζουμε από Nike. Και μας εντυπωσίασαν η προσέγγιση της Macron. Έχουμε πάει στο εργοστάσιο τους. Πλέον είναι όλα made to measure στο ΑΠΟΕΛ. Εμείς επιλέγουμε τι στολή θα γίνει. Δεν είναι όπως την Nike που δεν έδινε σημασία. Πάρτε από την παραγωγή, την μαζική. Είναι εντελώς διαφορετική η προσέγγιση τους. Θα διαφοροποιηθεί και οπωσδήποτε το Orange Shop σε διαφορετικών. Πέσαν οι πωλήσεις του Orange Shop φέτος. Ναι, πέσαν λόγω της μη είσοδος μας στους ομίλους και οπωσδήποτε και τα εισιτήρια. Ποια είναι η πιο εμπορική φανέλα, πιο ποδοσφαιριστή? Γνωρίζετε ή δεν το ψάξετε? Όχι, έχουμε τις πωλήσεις. Είναι του Τάμαρη, είναι του Ντεβισέντη, του Εφραίμ, άλλων Εύτης. Εντάξει, ο καθένας το δικό του κομμάτι παίρνει. Αλλά ο Τάμαρη είναι φυσικό. Ντεβισέντη που ήρθε πίσω. Και πώς τα αποφασίσατε? Ταλαιπωρήθηκε ο Ντεβισέντη. Πάντως βοήθησε πάρα πολύ. Το βλέπουμε τώρα στα παιχνίδια που είναι και ελπίζω του χρόνου. Πώς αποφασίσατε, πρόεδρε, έτσι να το φέρετε πίσω, τον Ντεβισέντη? Κοιτάξτε, ο Ντεβισέντη τότε που έφυγε, εντάξει, του προσφέρθηκε ένα πολύ καλό συμβόλαιο. Ναι, τον εντάξει, ίδιο. Εμείς πήραμε εκείνα που πήραμε, διότι τον αγοράσαμε από τον Ολυμπιακό. Βγάλαμε ένα κέρδος σε συνδυασμό και με τον Ολυμπιακό. Ναι. Εκεί που πήγε, δεν είχε χρόνο συμμετοχής. Είχα επαφή μαζί του. Ήθελε να έρθει, τον θέλαμε κι εμείς. Νομίζω ένας παίκτης. Ήταν προσωπική επιλογή, πρόεδρε. Ναι, και ο Ντεβισέντη. Είναι ένας πολύ διαφορετικός Ντεβισέντη, πολύ πιο όριμος. Φαίνεται. Πολύ πιο όριμος, πολύ πιο ήρεμος.
Και νομίζω του χρόνου. Είναι ο Ντεβισέντη που θέλετε. Πού πάει η προετοιμασία μετά από ελφέτος? Φέτος θα αλλάξουμε προετοιμασία μετά από 6-5 χρόνια. Πού θα πάμε? Αυστρία. Σε νέο προμονητικό κέντρο. Φεύγει απόψε αποστολή του team manager και. Πάντως θεωρώ ότι το πιο κρίσιμο ή καθοριστικό, έτσι, χρονικό θα έλεγα. Περίοδος. Χρονική περίοδος για το ΑΠΟΕΛ είναι η περίοδος της προετοιμασίας. Πάντα. Όλα τα λεφτά θα είναι η προετοιμασία που θα κάνει το ΑΠΟΕΛ. Με όλο το ρίσκο βεβαίως, γιατί δεν ξέρεις πόσο να φορτσάρεις, πόσο να μη φορτσάρεις. Συμπάθαμε πέρσι. Αλλά εντάξει, είμαστε συνηθισμένοι. Δεν... Θα αντεπεξέλθουμε. Ελπίζω όλα να πάνε καλύτερα φέτος στο ευρωπαϊκό μας ταξίδι. Ένας φίλος εδώ ρωτάει, πάμε για 8. Βέβαια, δεν υπάρχει συμβιβασμό στο πρωτάθλημα. Το ΑΠΟΕΛ πάντοτε έχει τους πρωταγωνιστικούς στόχους. Πρωτάθλημα, κύπελλο, Ευρώπη. Πρόεδρε, το πρωτάθλημα έτσι όπως είναι, το θεωρείτε ότι είναι το καλύτερο δυνατό έτσι σαν... Κοιτάξτε, είμαστε δύο αγωνιστικές πριν το τέλος και ακόμα η διαβάθμιση δεν έχει ξεκαθαρίσει. Ναι. Ο πρωταθλητής ξεκαθάρισε φέτος λίγο πιο νωρίς από πέρσι. Ναι. Δεν είναι άσχημος ο τρόπος που με το play-offs. Είναι λίγο κουραστικός όμως. Είναι λίγο, δηλαδή να έχεις 10 τελευταία παιχνίδια όλα, εντάξει, όμως είναι με τον τρόπο που λειτουργεί και η διεξαγωγή του πρωταθλήματος, νομίζω είμαστε καλά. Μάλιστα. Πρόεδρε, ένα καταληκτικό τελευταίο σχόλιο για τον κόσμο του ΑΠΟΕΛ, γενικά που περιμένει να ακούσει. Η χρονιά δύσκολη, γενικά ξεκινά καινούργια, έχει Ευρώπη, ήταν, έχει Champions League, προκλήσει. Περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χρονιά. Ευτυχώς μας βοήθησε ο Θεός, υλοποιήσαμε το στόχο μας, το πρωτάθλημα. Με όποια προβλήματα και αν είχαμε, με πολύ σκληρή δουλειά βρήκαμε τις λύσεις. Ελπίζω και εύχομαι να σταθούμε δυνατοί στους επόμενους μήνες, γιατί πρέπει να οργανωθούμε καλύτερα για την επόμενη χρονιά, γιατί θα είναι πολύ πιο δύσκολη και στην Κύπρο, γιατί και οι άλλοι θέλουν να διεκδικήσουν το τρόπαιο, το πρωτάθλημα. Τώρα, στον κόσμο του ΑΠΟΕΛ γνωρίζουν ποιος είμαι και εγώ και η διοίκηση μου, νομίζω έχουμε δείξει με τα έργα μας. Όπως έχω πει, θα προσπαθήσουμε για ό,τι καλύτερο να βρούμε τις λύσεις εκείνες τις οποίες να νιώθει ήσυχος ο κάθε ΑΠΟΕΛΙΣΤΑΣ, τουλάχιστον σε αυτό που τον ανησυχεί στο οικονομικό και όχι μόνο, και το αγωνιστικό, γιατί λάθη γίνονται και θα γίνονται, όμως εντάξει, κάθε χρονιά θα πρέπει να τα περιορίζουμε και να βρίσκουμε εκείνες τις λύσεις τις οποίες να προχωρούμε μπροστά χωρίς προβλήματα. Πάντως σας ευχαριστούμε. Είναι γεγονός ότι εγώ να μιλήσαμε να πραγματικά ποδοσφαιρικά. Χήμαρος πραγματικά τα πάντα. Σαν τελευταίο μου σχόλιο θέλω να ευχαριστήσω την εξαετή συνεργασία που είχαμε με την Sita Vision. Δυστυχώς τα πράγματα έτσι είναι. Δεχθήκαμε μια άλλη προσφορά, κρίναμε ότι το καλύτερο της ομάδας μας ήταν να αλλάξουμε τηλεοπτική πλατφόρμα. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα το κακό ή το άσχημο για την συνεργασία που είχαμε μέχρι στιγμής με τη Sita Vision. Αντιθέτως, ήταν μια αρκετά καλή και από τις δύο πλευρές και ευχαριστούμε για όλη την συνεργασία που είχαμε. Ελπίζω στο μέλλον να υπάρξει κάτι πιο κοινό για όλους, για το καλό του ποδοσφαίρου μας. Εννοείς μια κοινή πλατφόρμα που θα δείχνει όλα τα παιχνίδια. Όπου και να είναι η κάθε ομάδα, ας υπάρχει κάτι το κοινό μεταξύ των πλατφόρμων, να μπορεί κάποιος να βλέπει όλα τα παιχνίδια. Απολαμβάνει τα πάντα. Αν θέλω να είμαι στον Α ή στον Β παροχέα, να μπορώ να απολαμβάνω όσα θέλω. Σας ευχαριστήσω, πρόεδρε. Εγώ ευχαριστώ, Κωνσταντίνο, Γιώργο. Προσωπικά και στην ομάδα. Βεβαίως. Να πάω κατευθείαν στον Αντριέν, να αναλύσουμε και το παιχνίδι. Μεγάλο παιχνίδι. Στέφθηκε πρωταθλητής. Αντριέν, καλησπέρα. Πράγματι. Στέφθηκε πρωταθλητής και θα δούμε στη συνέχεια τι έκανε το ΑΠΟΕΛ και πήρε μια τόσο εύκολη νίκη από το πρώτο ημίχρονο. Να περάσουμε αμέσως. Νομίζω είχε... ήταν το δυνατό ξεκίνημα. Πράγματι. Και θα δούμε όμως ότι ευνηδίασε ο κ. Τραμεζάνη με ένα σχηματισμό 3-5-2 στην ανάπτυξη τα πρώτα 5 λεπτά.
βλέπουμε πού ήταν τοποθετημένος ο Ντεβιτσέντη με τον Μωράης και τον Σόουζα στην μεσαία γραμμή. Η ομάδα του Αποέλ με τον Νατέλ και τον Αλτάμαρη στην κορυφή και όπως μας έχει συνηθίσει με τον Φακινέτη αριστερά και τον Γιάνκολιτ στα άκρα. Και η ομάδα του Απόλλωνα σε ένα σχηματισμό 4-2-3-1 με τον Μάρκοβιτς και τον Σακέτη στην μεσαία γραμμή. Θα δούμε όμως στη συνέχεια, όλα ανατράπηκαν μετά. Άλλαξε το σχηματισμό ο προπονητής της ομάδας του Αποέλ. Εξασκούσε συνεχώς πίεση πάρα πολύ ψηλά στην ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπω πόσο κλειστά είναι να κλείσει τον κεντρικό διάδρομο ο Αλτάμαρη και ο Νατέλ με τον νέο σχηματισμό 3-4-3, να ανεβαίνει ο Φακινέτη και να ρισκάρουν ακόμη και στο 4-4 πίσω στην άμυνα οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα. Και να δυσκολεύεται πολύ η ομάδα του Απόλλωνα να ξεκινήσει το παιχνίδι. Μια ομάδα που του αρέσει να χτίζει το παιχνίδι από πίσω, η ομάδα του Απόλλωνα. Βλέπουμε ότι ο Μωράης και το Σόζα να εξασκούν πίεση πάνω στον Μάρκοβιτς και τον Σακέτη. Και θα δούμε στη συνέχεια την κίνηση του Σόζα να ζητάει από τον Νατέλ σε αυτό το σημείο να βγει να εξασκήσει ψηλή πίεση στον Γιούστε. Ένα συμπαγή σχηματισμό η ομάδα του Αποέλ και βλέπουμε την ομάδα του Απόλλωνα να μην έχει τις λύσεις να αναπτυχθεί. Ο Νατέλ και ο Αλτάμε να είναι πιο μπροστά από τους δύο ακραίους αμυντικούς της ομάδας του Απόλλωνα. Είναι εμφανές εδώ στην οθόνη πόσο συμπαγής είναι κυρίως των κεντρικών διάδρομων. Και η αδυναμία εδώ σε αυτό το ρίσκο, μπορώ να πω, ήταν κυρίως στα άκρα, που θα το δούμε στη συνέχεια με τον Ζουάο Πέδρο από πλευράς Απόλλωνας. Στη συνέχεια το τέρμα, το πολύ όμορφο τέρμα, πολύ εξαιρετική ενέργεια του Αλτάμαρη. Βλέπουμε εδώ και το σχηματισμό της ομάδας του Αποέλ και του Απόλλωνα. Όταν δεν εξασκούσε πίεση η ομάδα του Αποέλ, μεταφέρονταν ο Νατέλ πάνω στον ακραίο αμυντικό της ομάδας του Απόλλωνα. Στη συνέχεια βλέπουμε ψηλά ο Αλτάμαρη, ήταν και οι οδηγίες του προπονητή να μένουν ψηλά οι τρεις επιθετικοί της ομάδας του Αποέλ. Στη συνέχεια γνωρίζουμε ότι ένας παίχτης δεν μπορούμε να του δώσουμε χώρο, μόλις γίνει κάτοχος της μπάλας. Είδε τον κενό, το χώρο που υπήρχε στην πλάτη, πολύ κοντινή απόσταση των δύο αμυντικών της ομάδας του Απόλλωνα. Είδε αυτό το χώρο, πάρα πολύ γρήγορος ποδοσφαιριστής και στη συνέχεια εντελώς ανενόχλητος ο Ντεβιτσέντη. Βλέπουμε εδώ το Σακέτη και θα δείξουμε στους τελευταίους μας. Έπρεπε να έρθει κοντά, ήταν ο μοναδικός ποδοσφαιριστής μέσα στην επικίνδυνη ζώνη. Εντελώς ανενόχλητος, με αυτόν τον τρόπο πήρε προβάδισμα στο σκορ η ομάδα του Απόλλωνα. Πραγματικά μια εξαιρετική ενέργεια. Θα δούμε εδώ. Στη συνέχεια, αυτό που αναφέραμε με τις τοποθετήσεις των δύο ακραίων επιθετικών της ομάδας, του Απόλλωνα, του Ετραόκο και τον Πέδρο, 5-2-4 με υπεραριθμία από πλευρά με την πεντάδα στο Απόλλωνα και δημιουργείται εκεί ένα μικρό κενό. Και όταν ανέβαινε ψηλά ο Πέδρο και δεν έρχεται ο Νατέλ στο μαρκάρισμα. Και σε αυτή τη φάση, μια παραγραμματικά πολύ όμορφη φάση με τον Ντεβιτσέντη που ήταν στην κορυφή, ήταν και η έκπληξη με τον Ντεβιτσέντη στην κορυφή της επίθεσης, βλέπω τον Ντεβιτσέντη να έρχεται να πάρει μπάλα από τους αμυντικούς και στη συνέχεια η σημασία ενός πολύ ποιοτικού ποδοσφαιριστή πώς θα κινηθεί χωρίς την μπάλα και να χαθεί μια μεγάλη ευκαιρία. Βλέπουμε εδώ ανενόχλητος, ήρθε πήρε μπάλα από τους κεντρικούς αμυντικούς και στη συνέχεια η μεταβίβαση του Γιώργου του Μεκρή του Ντεβιτσέντη, όλοι οι ποδοσφαιριστές του Απόλλωνα παρακολουθάνε την μπάλα και σε αυτό το σημείο χάθηκε μια ευκαιρία για την ομάδα του Αποέλ με τον Ντεβιτσέντη που ήταν και ένας από τους κορυφαίους. Θα περάσουμε και στο τέρμα του Νικόλα Ιωάννου. Χάθηκε η μπάλα. Ένα από τα δυνατά σημεία του Αποέλ σε αυτό το παιχνίδι ήταν και η γρήγορη μετάβαση. Μόλις χανόταν η μπάλα, να εξασκήσουν αμέσως πίεση πολύ ψηλά οι ποδοσφαιριστές του Αποέλ. Πήρε την μπάλα ο Νικόλας Ιωάννου και ένα από τα ομορφότερα τέρματα αυτής της αγωνιστικής. Πάνω από 25 μέτρα με το αριστερό σουτ έγραψε και το τελικό 3-0. Μετά ήταν και με 10 παίχτες, όπως είδαμε προηγουμένως, η ομάδα του Απόλλωνα. Άλλαξε και το σχηματισμό ο Σοφρόνης με 3 κεντρικούς αμυντικούς στο δεύτερο μέρος. Δημιουργούνταν ένα μεγάλο κενό όμως στα άκρα με το 5-3-1. Η ομάδα του Αποέλ είχε πολλούς ποδοσφαιριστές μπροστά με τους δύο ακραίους να ανεβαίνουν ψηλά. Να υπάρχει ένας χώρος στην πλάτη, καμιά ανενόχλητη, καμία πίεση στον Ντεβιτσέντη. Και σε αυτό ο Γιάνκολης και ο άτυχος του δευτέρου ημιχρόν είχε και τα και δύο δοκάρια. Μπορούσε να αυξηθεί και ο δείχτης του σκορ. Μάλιστα. Πολύ ωραία, Αντριέν. Εμείς να περάσουμε ευθύς αμέσως στο ρεπορτάζ. Ανόρθωση Πάφος 1-1 στο παιχνίδι για το δεύτερο γκρουπ. Στο 1-1 έμειναν Ανόρθωση και Πάφος το βράδυ της Κυριακής. Αποτέλεσμα που βόλεψε τους φιλοξενούμενους, καθώς εξασφάλισαν και μαθηματικά την παραμονή τους στην κατηγορία. Αίτητη για 7ο σερί παιχνίδι παρέμεινε η Ανόρθωση, παρά τις πολλές απουσίες, αφού 14 μόλις άτομα αποτελούσαν την αποστολή της.
Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν καλύτερα τον αγώνα και είχαν τρεις ευκαιρίες για γκολ, προτού αυτό έρθει από το σημείο του πέναλτι, το οποίο κέρδισε ο Στεφανέλη. Έκανε το κοντρόλο Κοφή στην περιοχή, το γύρισμα. Στεφανέλη προσπαθεί, πάτησε πολύ όμορφα την μπάλα, πέναλτι. Πράνιτς, 1-0 η ανόρθωση. Το γκολ αφύπνισε την Πάφο και προσπάθησε την ισοφάριση, την οποία πέτυχε με εξαιρετική εκτέλεση φάουλ του Νέμετς. Ο Νέμετς με πολύ δύναμη, φανταστικό γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Νέμετς! Με αυτό το γκολ, το πρώτο το που εκτέλεσε φάουλ, ο επιθετικός της Πάφο έφτασε τα 15 τέρματα, όσα έχει και ο Τρισκόφσκι και έχει αρκετές πιθανότητες να ολοκληρώσει τη σεζόν ως πρώτος σκόρερ. Και ένα λάθος ο Δημητρίου με την έννοια ότι... Στο δεύτερο ημίχρονο δεν υπήρξαν πολλές φάσεις για τις δύο ομάδες, με καλύτερη αυτή στο 57 όταν ο Ράγιος βρήκε με μακρινό σουτ το δοκάρι του Πέτρου. Το 1-1 έμεινε έτσι μέχρι τέλους. Στους νεαρούς που αγωνίστηκαν, στάθηκε ο Γιούρκε Στρέπελ σε δηλώσεις του μετά τον τέλος του αγώνα. Για εμάς ήταν η ίδια ιστορία, όπως πάντα. Αγωνιστήκαμε, κληθήκαμε να αγωνιστούμε μόλις 12 από τους φοριστές. Είχαμε σε κάποιο σημείο δύο 18χρονους στην δεκάδα, μπήκε και ο 16χρονος ως αλλαγή στα τελευταία λεπτά. Θεωρώ πως τους ανοίγει το μέλλον και είναι σημαντικό για να αυτούς τους αξιοποιήσει. Ευχαριστημένος από όλη την προσπάθεια της ομάδας, παρουσιάστηκε ο Ζέλικο Κόβιτς. Πολύ σημαντικός βαθμός. Ο σημερινός ήταν σαν πήραμε τρεις βαθμούς. Είναι ο βαθμός που μας επιτρέπει να παραμείνουμε στην κατηγορία και είμαι πολύ ευχαριστημένος με τα από όσα έχουμε συλλαβήσει καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Great job until now, but we will give everything also in next two games. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά μέχρι σήμερα, αλλά θα δώσουμε τα πάντα και στα επόμενα δύο παιχνίδια. Η Πάφος με αυτήν την νίκη, με αυτήν την ισοβαλία, Γιώργο, ουσιαστικά κλειδώνει. Εντάξει, νομίζω ότι παίζει, αν δεν κάνω λάθος, έχει και Ερμία, δεν κάνω λάθος, ένα παιχνίδι. Η Πάφος το επόμενο παιχνίδι παίζει εντός με Παραλίμνη. Ναι, με Παραλίμνη και τελευταίο με Ερμία, δεν κάνω λάθος, κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι ουσιαστικά η Πάφος είναι εξασφαλισμένη. Γκολάρα πάντως, το φάουλ ήταν γκολάρα. Ήταν γκολάρα το Νέμετς. Εμείς πάμε στο επόμενο παιχνίδι, Παραλίμνη, Ερμής. Εύκολη η νίκη της Ένωσης Νέων Παραλιμνίου σε ένα στάδιο, ένα σημείο του προαθλήματος πάρα πολύ κρίσιμο για την ομάδα του Παραλιμνίου. Ένα ήσυχο απόγευμα πέρασε στο Τάσος Μαρκού η Ένωση που κέρδισε με 4-1 τον Ερμή και διατήρησε έτσι τις ζωντανές της ελπίδες της για σωτηρία. Οι γηπεδούχοι πήγαν καλύτερα στον αγώνα και προηγήθηκαν στο 18ο λεπτό με διαγώνιο σούτ του Πίτα. Με προϋποθέσεις το σούτ 1-0, ο Πίτας, ο πρώτος σκόρερ της Ένωσης, δίνει τη λύση στο 16ο λεπτό. Ο Κολογούγιας στη συνέχεια κέρδισε πέναλτι, το οποίο εκτέλεσε εύστοχο Ριέρα για το 2-0. Ο Ερμής έβγαλε αντίδραση και κατάφερε να μειώσει με τον Κατσατή. Για να δούμε τώρα τον Μακρύεφ, αποκρούει ο Κλέιμαν από κοντά, ο Κατσατής 2-1. Με το ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου, η Ένωση απέκτησε εκ νέου προβάδισμα 2 γκολ με εξαιρετικό τελείωμα του Πίτσα. Θα αποκτήσει έτσι. Για να δούμε εδώ ένα εκπληκτικό γκολ που σημειώνει ο Πίτας. Πο-πο-πο-γκολάρα. Το τελικό αποτέλεσμα διαμόρφωσε ο Γκουσλάν στο 78. Την πίστη του πως η ομάδα του θα παραμείνει στην κατηγορία εξέφρασε ο προπονητής της Ένωσης, Γιώργος Κοσμάς, μετά το τέλος του αγώνα. Δεν έχει τελειώσει ακόμα τίποτα. Η συνέχεια είναι δύσκολη για την Ένωση. Όμως έχουμε πίστη ότι με μεγάλη προσπάθεια και συγκέντρωση στο τέλος της ημέρας αυτή η ομάδα να μείνει στην κατηγορία των μεγάλων εκεί που νιώθω ότι αξίζει. Στις ευκαιρίες που δίνονται σε νεαρούς, στάθηκε ο Δημήτρης Δασκαλάκης. Σίγουρα ήθελε περισσότερο παιχνίδι από εμάς. Εμείς δώσαμε ευκαιρία και σε κάποια παιδιά από τη δεύτερη ομάδα. Προσπαθήσαμε να παλέψουμε το παιχνίδι. Σε μεγάλο βαθμό το κάναμε. Πάντως, Γιώργο, εάν σωθεί το Παραλίμνη, ο μικρός ο Πίτας θα έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Έκανε εκπληκτική χρονιά. Ναι. Ναι, και χαίρομαι γιατί έτσι ξέρεις. Και ο Μινάς ο Αντωνίου. Θέλω να βλέπω έτσι ειδικά μας παιδιά να προοδεύουν. Το λέμε συνεχώς. Και να βάζουν το στίγμα τους. Και οι Κύπροι, κακά τα ψέματα, τους χρειάζεται το Κυπριακό ποδόσφαιρο. Έτσι είναι. Όπως και στην Αλκύμ παίζουν πολύ. Θα δούμε και τα στιγμή εδώ πέρα το Δόξα Αλκύ. Για την εθνική ομάδα ειδικά. Βεβαίως και για την εθνική ομάδα. Πάμε να δούμε το παιχνίδι Δόξα Αλκύ. Η Αλκύ πήρε πολύτιμο τρίποντο στο Μακάριο εκτός έδρας παιχνίδι.
Την πιο σπουδαία νίκη στη φετινή χρονιά πέτυχε η Αλκή, η οποία κέρδισε τη Δόξα με ένα 0 και έκανε αποφασιστικό βήμα για την παραμονή της στην πρώτη κατηγορία. Η Αλκή στον αγώνα που έγινε στο Μακάριο μπορεί να μην ήταν καλύτερη από τη Δόξα, αλλά είχε την ουσία. Είχε τον γκολ που έκρινε και τον νικητή. Το πέραμα που έκρινε την αναμέτρηση πέτυχε ο Ιβάν Κάρλος. Κωνσταντίνου, η σέντρα του. Δεν απομακρύνεται η μπάλα. Κάρλος από κοντά. Θέλει να γυρίσει, θα στείλει τελικά την μπάλα στα δίχτυα. Μεγάλη ευκαιρία για τη Δόξα ήρθε στις καθυστερήσεις όταν η κεφαλιά του Μητριά σταμάτησε στο δοκάρι. Περέιρα. Έγινε η κεφαλιά στο δοκάρι. Ο Κώστας Σακάς επανέλαβε πως η ομάδα του αξίζει την παραμονή. Η Αλκή έδειξε ότι καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς είναι ομάδα, καθώς και η Δόξα, είναι δύο ομάδες οι οποίες πρέπει να μείνουν στην κατηγορία, τους αξίζει να μείνουν στην κατηγορία. Τώρα τα τελευταία δύο παιχνίδια δεν ξέρω τι μπορεί να γίνει. Εμείς θα προσπαθήσουμε ούτως ώστε να πάρουμε τους βαθμούς που χρειάζεται για να μείνουμε στην κατηγορία. Ο Λούκας Χατζηλούκας, λακωνικός όπως πάντα. Συγχαρητήρια στην Αλκή, συγχαρητήρια στον Κώστα και για την εξαιρετική δουλειά που κάνει στην ομάδα της Αλκής. Και ευτυχώς που υπάρχει και το δεύτερο γκρουμ να έχει λίγο ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο μας. Πάντως ο Λούκας έχει η ιδιαιτερότητα στις δηλώσεις του, είναι πάρα πολύ λακωνικός, σύντομος, κάθε... μπαμ, μπαμ, μπαμ. Πάντοτε όμως. Ποτέ δεν ξεφεύγει. Σήμερα ήταν λίγο έτσι, χθες, sorry. Ήταν λίγο έτσι πιο... Είπε και κάτι παραπάνω. Ναι, ναι. Μίλησε λίγο περισσότερο. Σε περάσαν τα 10 δευτερόλεπτα. Λοιπόν, ρεπορτάζ ΑΕΚ, Νέα Σαλαμίνα. 1-1 και αυτό το παιχνίδι. Πάμε να δούμε την ισοπαλία στο ΑΕΚ Αρένα. Ευκαιρίες. Η ΑΕΚ έχασε και τις τελευταίες πιθανότητες για την κατάκτηση του τίτλου μετά την ισοπαλία 1-1 με τη Νέα Σαλαμίνα. Οι κίτρινο-πράσινοι ήθελαν τη νίκη, αλλά δεν τα κατάφεραν αφού είχαν να αντιμετωπίσουν μια Νέα Σαλαμίνα που και πάλι απέδειξε το πόσο καλή είναι στη φετινή χρονιά. Μόλις στο δεύτερο λεπτό, οι Ερυθρόλευκοι κατάφεραν να ανοίξουν το σκορ με τον Ντιάγκο, ο οποίος εκμεταλλεύτηκε τραγικό λάθος στην άμυνα της ΑΕΚ. Αποφεύγει τον Τόνιο, είναι έτοιμος να σκοράρει. Δύο παίκτες πάνω στη γραμμή, αλλά ο Ντιάγκο θα ανοίξει το σκορ 1-0 η Νέα Σαλαμίνα στο δεύτερο λεπτό. Η ΑΕΚ ανέλαβε από εκείνο το σημείο τα ενία του παιχνιδιού, πίεσε για να φτάσει νωρίς στην ισοφάριση, αλλά δεν τα κατάφερε. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Γιάννου με κεφαλιά κατάφερε να ισοφαρίσει. Εκτέλεσε ο Λαρένα, βγήκε ο Βεσελόφσκι, γκολ η ΑΕΚ, Απόστολος Γιάννου στο 58ο λεπτό. Ο Σάββας Πουρσαετίδης μίλησε και πάλι για την αξιοπρέπεια της ομάδας του. Πήραμε ένα αποτέλεσμα για την αξιοπρέπειά μας ακόμα μια φορά. Είμαστε χαρούμενοι. Παρ' όλα αυτά θα ήμασταν ακόμα χαρούμενοι αν μπορούσαμε να κρατήσουμε το 0-1. Το δεύτερο γκολ που θα χάριζε τη νίκη έλειψε από την ΑΕΚ. Αυτό ανέφερε ο Ιμανώλη Διακέθ. I think Nea is probably one of the best teams at the counter-attack in the championship today, unless two. Φαίνεται να μην τα καταφέρνει η Γιώργο η ΑΕΚ με τη Νέα Σαλαμίνα φέτος. Φαίνεται να δυσκολεύεται. Της βάζει δύσκολα. Μπορεί και το σύστημα να παίζει το ρόλο του. Είναι σύστημα αντίο σύστημα παρόμοιο. Ναι. Το 5-4-1 του Πουρσαϊτίδη αντιμέτωπο με το γνωστό 3-4-3 του Ινιάκη. Και 3-4-3. Και το 3-4-3, που το αλλάζει λίγο. Έτσι. Δυσκολεύεται πάντως και η Νέα Σαλαμίνα τόνισε ο Σάββας ότι παίζουν για την αξιοπρέπεια τους κάθε εβδομάδα τον ίδιο. Εντάξει, έλειπε και ο Χρυσόσκι. Ναι, ο οποίος χάνει και τη χρονιά. Έτσι, που κακά τα ψέματα, είναι ο άνθρωπος που σπρώχνει την μπάλα εύκολα στα δίχτυα και δίνει λύσεις. Έτσι ακριβώς. Πάμε και στο παιχνίδι του Τσιρίου, ΑΕΛ Ομόνοια, 3-2 η ΑΕΛ κέρδισε. Αν και στα τελευταία λεπτά η Ομόνοια θα μπορούσε να πάρει και την ισοπαλία, τελικά κέρδισε η ομάδα της Λεμεσού. Βρέθηκε να κερδίσει με 3-0. Όμως αγχώθηκε στο τέλος η ΑΕΛ, που νίκησε με 3-2 την Ομόνοια και κλείδωσε έτσι την παρουσία της στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Η Λεμεσιανή ομάδα επέστρεψε στις νίκες μετά από τρεις αγώνες, ενώ η Πράσινη έμεινα για πέμπτο σερί παιχνίδι χωρίς νίκη. Χωρίς κάτι το ιδιαίτερο, κύλησαν τα πρώτα λεπτά στο Τσίριο, πλην μια κεφαλιά του Τάρπιση Άιαρ που απέκρουσε Βοζίνια. Στο 27ο λεπτό, η ΑΕΛ άνοιξε το σκορ με ένα μακρινό σουτ του Χουράδο. Σουτ πολύ καλό, η μπάλα κοντράρι πάει στα δίχτυα. Πρώτη τελική προσπάθεια. Το γκολ λειτουργήσε ευεργετικά για την ΑΕΛ, που πίεσε και για δεύτερο, το οποίο πέτυχε με την έναρξη δευτέρου ημιχρόνου από το σημείο του πέναλτη, το οποίο κέρδισε ο Μακρύς και εκτέλεσε ο Χουράδο. Ρούπερ Χουράδο εκτελεί στα δίχτυα 2-0, δεύτερο γκολ.
Λίγο αργότερα η ρεμεσιανή ομάδα πέτυχε για τρίτο γκολ με τον Μακρύ. Από τα μέσα του πρώτου μηχρόνου η παίχτες ΑΕΛ Αβραάμ προλαβαίνει, γυρίζει Χουράδο, αποκρούει ο Μεχίας, Μακρύς 3-0. Η Ομόνια προσπάθησε συνέχεια να αντιδράσει και με την είσοδο του Κρις Μόντες μείωσε σε 3-1. Ντάρπι Σαϊάρ χάσε την πρώτη μεγάλη ευκαιρία στο παιχνίδι στο 7ο λεπτό. Θα κάνει χαμηλά σέντρα ευκαιρία την Ομόνια. 3-1 μειώνει. Οι πράσινοι πέτυχαν και δεύτερο γκολ με τον Ραμίρες 4 λεπτά μετά. Πολύ ωραία για τον Κολοβό στην πλάτη της άμυνας. Δεν υπάρχει offside. Ο Κολοβός γυρίζει. Ο Ραμίρες κατεβάζει. Τα πλασάρει. Μπάλα αλλάζει λίγο πορεία. Καταλήγει στα δίχτυα. Παρά τις προσπάθειες που ακολούθησαν, το 3-2 έμεινε μέχρι τέλους. Την ανάγκη για βελτίωση εν ώψη του τελικού κυπέλου τόνισε ο προπονητής της ΑΕΛ Ντούσαν Κέρκες σε δηλώσεις του μετά το τέλος του αγώνα. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους ποδοσφαιριστές μου γιατί στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού ήμασταν καλοί και κερδίσαμε. That is good ring for everybody of us because in the final we cannot play like this. Αλλά είναι ένα καλό καμπανάκι για μας γιατί στον τελικό δεν μπορούμε να παίξουμε έτσι. Στην αντίδραση που έδειξε η ομάδα του, στάθηκε ο Γιάννης Αναστασίου. Βρεθήκαμε στο σκορ πίσω 3-0. Βγάλαμε αντίδραση, σημειώσαμε 2 γκολ, κάναμε 3-2 και χάσαμε και αρκετές ευκαιρίες μετά, θα έλεγα, για να κάνουμε το 3-3. Κρατάμε την αντίδραση της ομάδος, κρατάμε γενικά τα θετικά στοιχεία του παιχνιδιού και συνεχίζουμε. Την προηγούμενη Παρασκευή ο επενδυτής της Ομόνιας, ο κύριος Παπασταύρου, την προηγούμενη Παρασκευή είχε δημοσιογραφική διάσκεψη, είπε πολλά για την ομάδα, για το μέλλον, για το γηπεδικό. Πάμε να το δούμε τις δηλώσεις του ηγέτη της Ομόνιας. Ένα χρόνο μετά μάθαμε πολλά πράγματα και εκτός αυτά που έμαθα προσωπικά, φέραμε ανθρώπους που ξέρουν το ποδόσφαιρο, ξέρουν την κυπριακή πραγματικότητα, ξέρουν τον... είναι επαγγελματίες. Όταν κοιτάξετε πίσω, όταν ξεκινήσαμε τον Ιούνιο, δεν είχαμε αυτούς τους ανθρώπους κοντά μας. Και γι' αυτόν τον λόγο νομίζω ότι θα πάμε καλύτερα, γιατί ξεκινούμε με πιο καλές προοπτικές. Τώρα, το ποδόσφαιρο, όπως ξέρετε, δεν έχει καρανθείς κανένας. Και μπορεί να τα κάνει όλα σωστά και πάλι να σου βγει λάθος. Αλλά σαν προοπτικές, νομίζω είμαστε πολύ πολύ καλύτερα φέτος από ό,τι ήμασταν πέρσι, με τις γνώσεις που έχω εγώ προσωπικά σήμερα. Άκουσα και διάβασα αυτά που ανάφερες. Και η θέση μου από την αρχή που ήρθε ο coach και ο νεόφυτος είναι ότι δεν θέλουμε τους yes ανθρώπους. Θέλουμε κάποιους που να διαφωνούν, να συζητούν, να ανταλλάζουν απόψεις που εγώ τους είπα δεν θέλω να συμφωνούν πάντα, γιατί αν συμφωνούν πάντα, μετά πρέπει να απολύσω ένα από τους δύο. Δηλαδή να πληρώνω δύο για να παίρνω μία γνώμη ή μία ερώτηση. Οπότε ο σκοπός του τεχνικού διευθυντή και του προπονητή είναι να ανταλλάζουν αποφάσεις, γνώμες και να βγάζουν αποφάσεις. Φυσικά ο καθένας έχει τη δουλειά του, δεν θα του λέει ο νεόφυτος ποιος θα παίξει κάθε παιχνίδι, αλλά αυτός είναι ο λόγος για να μπορέσουν να δουλεύουν πιο σωστά. Και δεν λέω ότι αυτά που γράφτηκαν είναι σωστά, απλώς λέω εάν είναι σωστά, εμένα δεν με πειράζει. Θέλουμε να μείνουμε στη Λευκωσία. Ξεκινήσαμε συζητήσεις με τον Μακάριο, με τον ΚΟΑ. Οι συζητήσεις είναι πολύ θετικές, μέχρι σήμερα τουλάχιστον, και υπάρχουν ορισμένες τεχνικές αποφάσεις που πρέπει να βγουν για να δούμε αν μπορούμε να παίζουμε στο Μακάριο του χρόνου. Θα λέω του χρόνου 19-20. Αυτές οι έρευνες, η προεργασία που χρειάζεται για να γίνει, για να αποφασίσει και εμείς και ο ΚΟΑ αν μπορούμε να παίξουμε στο Μακάριο, θα τελειώσουν πολύ σύντομα και θα έχουμε την απόφαση εάν θα είμαστε στο Μακάριο ή όχι. Για τις θέσεις δεν θα σας απαντήσω σίγουρα. Καταρχήν έχουμε 7 θέσεις τις οποίες θέλουμε να πληρώσουμε. Και αυτό είναι αρχικό. Στην πορεία ο προγραμματισμός μπορεί να αλλάξει και αφορά σε σχέση με τις πιθανές αποχωρήσεις, συζητήσεις που γίνονται ή αλλαγή του πλάνου
γιατί πάντα δεν πηγαίνεις με βάση το αρχηγό. Υπάρχουν δυσκολίες, είτε για μεταγραφές, είτε για θέσεις, είτε μπορεί να βρεις κάτι το οποίο δεν υπολόγιζες σαν εμπόδιο. Άρα, 7 και θα δούμε. Γιώργο, ένα σχόλιο. Ναι. Ήταν ξεκάθαρος ο κύριος Παπασταύρου. Ένα χρόνο έμαθα πάρα πολλά, λέει. Ουσιαστικά το πάθημα που μας έγινε μάθημα. Μάθαμε. Έχει περισσότερες γνώσεις. Νομίζω ένας χρόνος με τους ανθρώπους που συνεργάστηκε και ήταν του ποδοσφαίρου άνθρωποι. Είδε και τη μία κατάσταση, είδε και την άλλη που έχει δει τώρα, την υπάρχουσα. Είναι άνθρωπος επιχειρηματίας, θεωρώ ότι είναι έξυπνος. Έβγαλε τα συμπεράσματα του. Στο ποδόσφαιρο ξέρεις πολύ καλά ότι η κάθε επιλογή δεν είναι απόλυτη. Ήταν πολλές οι αλλαγές και τα καινούργια πρόσωπα στην Ομονία, Γιώργο. Νομίζω αυτό πιθανόν να έπαιξε τον ρόλο του. Δηλαδή, κοιτάξτε, όλα καινούργια. Ναι, όπου πήγαν άνθρωποι που έβαλαν λεφτά, δηλαδή και άλλαξαν τα πάντα, θέλει να σου πω Κόκκαλης 5 χρόνια, θέλει να σου πω Βαρτίνο Γιάννης, θέλει να σου πω Αλκη Λαϊφή, θέλει να σου πω πώς το λένε, η Manchester City, θέλει να σου πω τη Μίλαν που μπήκαν οι Κινέζοι. Πάντως η Ομονία φέτος δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Ορίστε. Δεν θα κάνει πολλές αλλαγές. Ναι, δεν μπορεί να κάνει πολλές. Θέλω να πω ότι δεν είναι μόνο τα λεφτά, είναι και η γνώση. Και όταν πας να κάνεις σε μια ποδοσφαιρική ομάδα τεράστιες αλλαγές, δεν είναι καθόλου εύκολο. Ωραία, πάμε να δούμε τα κορυφαία της αγωνιστικής, τα καλύτερα γκολ, όπως τα έχουμε επιλέξει τα καλύτερα τρία. Με τον Ιωάννου να κάνει ωραία κίνηση, να κάνει και το σουτ, το γκολ από τον Νικόλα Ιωάννου, γκολ highlight στο παιχνίδι 3-0 το Αποέλ που πάει πλέον να κάνει δικό του αυτό το τεράστιο. Ο Νέμετς με πολύ δύναμη, φανταστικό γκολ! Φανταστικό γκολ από τον Νέμετς! Για να δούμε εδώ ένα εκπληκτικό γκολ που σημειώνει ο Πίτας. Πο-πο-πο γκολάρα στο 47ο λεπτό. Ίσως το καλύτερο του με τη φανέλα της Ένωσης. Να περάσουμε να δούμε και την καλύτερη απόκρουση της αγωνιστικής. Ο Μπόλεβιτς τελικά με δύναμη, εντυπωσιακή επέμβαση από τον Πάρτο σε κόρνερ. Να δούμε ευθύς αμέσως την φάση που έχουμε ξεχωρίσει για την 30η αγωνιστική, την κορυφαία φάση. Κάνει καλή δουλειά εκεί αμυντικά ο Λουκάς Σόουζα και τώρα ο Τάμαρη με τον Ντράουγκο. Ο Τάμαρη θέλει να περάσει. Θα τα καταφέρει σε πρώτο χρόνο. Περνάει και από τον Ρομπέρ Στάμαρη μέσα στην περιοχή. Προϋπόθεση για το αποελευκαιρία. Ο Ντεβινσέντι, γκολ 1-0. Τη δουλειά την κάνει ο Τάμαρη. Ο Ντεβινσέντι σκοράρει όμως σε ένα υποδειγματικό πέρασμα του Μούσαλ Τάμαρη απέναντι στην άμυνα του Απόλλωνα, κερδίζοντας Ρομπέρ. Και ο Ντράγκο δίνει γκολ πάρε βάλε, πάσα πάρε βάλε στον Τόμας Ντεβινσέντι και το Αποέλ ανοίγει το σκορ στο 14. Υπέροχη πραγματικά προσπάθεια από έναν παίκτη που φέτος είναι MVP στο Αποέλ, ο Μούσαλ Τάμαρη. Πάμε να δούμε και την ευκαιρία της αγωνιστικής.
εκτελέστηκε το κόρνερ. Καταλά την κεφαλιά ο Kingsley. Σούτ από κοντά, πολύ μεγάλη ευκαιρία. Τελειώνουμε με τη μετά τη αγωνιστική με την καλύτερη 11, του κορυφαίου 11 όπως τους έχουμε επιλέξει. Λοιπόν, στη θέση του τερματοφύλακα ο Βεσελόφσκι, τετράδα της άμυνας Αβραάμ, Νικόλας Ιωάννου, Βούρος και ο Γιάκολης. Μεσαία γραμμή Πίτας, Πόγιαρη, Σόουζα και Αλτάμαρη. Και δύο επιθετικοί, ο Ντεβινσέντη με τον Ιβάν Κάρλος, πλαισιώνουν την καλύτερη 11. Λοιπόν, εμείς να περάσουμε εδώ όπως πάντα με τον Ανδρέα. Για την κλήρωση του διαγωνισμού μας. Ανακοινώσαμε τα ονόματα νωρίτερα για την μεγάλο δώρο. Έφτασε η ώρα για το δώρο που κληρώνουμε εβδομαδία. Την δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ, εξαργυρώσιμη από καταστήματα, σίτα σοπ για προϊόντα από εκεί. Θέλω να το δικό σας σχόλιο. Θεωρείτε τα αποτελέσματα της αγωνιστικής αυτά εύκολα ή δύσκολα για να προβλεφθούν? Δύσκολα. Έλεγα... δύσκολα. Δύσκολα. Ναι. Εύκολα. Σωστός ο Μπίδης. Μπίδης. Λοιπόν, 6 άτομα βρήκαμε 5 στα 6. Μάλιστα. Πάλι είχαμε γυναικεία παρουσία και θα προχωρήσω στην κλήρωση. Έχω τη λίστα στο αριστερό μου χέρι. Η διαδικασία είναι η εξής. Θα μπούμε στην ιστορία. Δεν τα βρήκαμε και τα 6. Δεν βρήκαμε και τα 6. Άρα ήταν δύσκολο. Ναι, αλλά 6 άτομα βρήκαμε 5 στα 6. Πάλι. Ήταν κοντά. Υπήρξαν και χειρότερες συμμετοχές. Σημάσαι. Λοιπόν, από το 1 μέχρι το 6 θα κληρώσω μέσω της ιστοσελίδας random.org. Θα παρίσω το generate. Ο αριθμός 2 είναι αυτός που κερδίζει, που είναι η Ιωάννα Πέτρου. Γυναίκα και σήμερα κερδίζει. Τα τελευταία δύο ψηφία του κινητού της αριθμού είναι το 52, 5 και 2. Συγχαρητήρια λοιπόν, η Ιωάννα Πέτρου. Θα επικοινωνήσω από γενικά γραφεία της ΣΥΤΑ μαζί της για να παραλάβει. Πόσες γυναίκες έχουν κερδίσει μέχρι στιγμής, ξέρεις? Αρκετές. Δεν έχω ακριβώς τους αριθμούς. Θα τους ανακοινώσουμε βεβαίως στην τελευταία εκπομπή. Έχουμε πάντως συμμετοχή αρκετών γυναικών, γι' αυτό είναι καλό. Μα γι' αυτό ρώτησε. Ο διαγωνισμός συνεχίζει να τρέχει, θυμίζω, γιατί και για τις επόμενες δύο αγωνιστικές, αλλά αφορούν τη δωροκάρτα αξίας 100 ευρώ κάθε εβδομάδα. Το μεγάλο δώρο πληρώθηκε νωρίτερα σήμερα. Ανακοινώσαμε τα ονόματα. Ήδη γνωρίζουν και έχουν κερδίσει. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, Ανδρέα. Καληνύχτα, παιδιά. Καλή συνέχεια. Να σε καληνυχτήσουμε, βεβαίως. Καλό βράδυ. Εμείς να περάσουμε στο δεύτερο και τελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε όμως μαζί μας, γιατί έχουμε άλλα σπορ, ξένα πρωταθλήματα μαζί εδώ. Λοιπόν, γυναικείο ποδόσφαιρο. Οι Apollon Ladies έχουν κερδίσει το πρωτάθλημα 2018-2019. Δέκατο πρωτάθλημα τα τελευταία 11 χρόνια για την ομάδα των Apollon Ladies. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Επιστροφή στην κορυφή για τις Apollon Ladies. Στο τελευταίο παιχνίδι της σεζόν, μετά από ένα συναρπαστικό αγώνα, οι Ladies κέρδισαν με 2-1 την Barcelona FA Pyrgos και κατέκτησαν έτσι τον τίτλο με απολογισμό 65 βαθμούς, δύο περισσότερους από την περσινή πρωταθλήτρια και αντίπαλό τους. Η Barcelona FA προηγήθηκε στο 44 λεπτό με την Άντρη Βιολάρη, με την Ελένη Μάρκο να ισοφαρίζει στο 51ο για τις Ladies του Απόλλωνα. Η ανατροπή και νίκη τίτλου ήρθε με γκολ στις καθυστερήσεις από την Ιφεώμα. Προσπαθεί η Μέρσικ, το γύρισμα η Μάρκου, το πλασέ, η Άννα, η Τριακέ, στο 95 λεπτό. Μετά τη λήξη του αγώνα έγινε απονομή του τίτλου από το μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΚΟΠ, Γιώργο Φαντάρο. Αυτό ήταν το 10ο πρωτάθλημα στην ιστορία της ομάδας.